Let's go, για πάμε λίγο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, λογικά με ακούτε. Θέλω να μου γράψετε ένα γρήγορο στο chat ότι όλα είναι εντάξει με τον ήχο γιατί σήμερα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Αρχικά καλησπέρα, ελπίζω να ακούγομαι καλά. Αφού, για να δούμε, πήκατε, εντάξει, είμαστε ζωντανά, καλησπέρα, καλησπέρα παιδες, Chris Storm Rider, καλησπέρα, καλησπέρα και ζήτω μου στακισμός Λεωσταύρος, ωραίος. Χαίρετε όλοι ο Red Hood, καλησπέρα, Θανάσης Γραμμένος. Αρεσκίες παιδιά λέει ο Jim, συμφωνώ απόλυτα. Έχουμε ήχο, έχουμε μουστάκι κομπλέ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή της πρακτικής σκέψης. Σήμερα έχουμε ένα πολύ εκλεκτό θέμα, το οποίο ήθελα να το κάνουμε εδώ και πολύ καιρό, να το αναλύσουμε, αλλά δεν έβρισκα την ευκαιρία. Οπότε λέω, μια και μου στείλατε ένα ενδιαφέρον άρθρο, πολύ ωραίο, ωραία, το οποίο θα το δούμε ευθύ αμέσω, διότι έτσι κάνουμε τι εκπομπέ τη Πέμπτη. Συνήθω μου στέλνετε κάποιο άρθρο για να το σχολιάσουμε και πάνω σε αυτό δουλεύουμε και κάνουμε μετά το σχολιασμό μα και τη συζήτησή μα. Και με αφορμή αυτό, οπότε θα δούμε με ποιον τρόπο, με τι ποιότητα και τι άλλο θα μπορούσε να προσθεθεί στη διδασκαλία τη ιστορία τόσο στην Ευρώπη γενικά, όσο στην Ελλάδα ειδικότερα. Ωραία, συνεπώς αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να πάμε απευθείας στο άρθρο μας, το οποίο είναι άρθρο της εφημερίδας Καθημερινή. Μου άρεσε πάρα πολύ εδώ πέρα το γραφικό, το χρησιμοποίησα και στο thumbnail από πάνω, το έφτιαξε η Λουκία Κάτις, πάρα πολύ ωραία εικονογράφηση και πάμε απευθείας στην ουσία. Έχουμε κάποιες θεματικές όπου θα σταματάμε κάποια στιγμή το άρθρο για να τις σχολιάσουμε, εδώ είναι οι σημειώσει μου, αλλά κυρίως θέλω να βασιστούμε λίγο σε κάποια δεδομένα τα οποία παραθέτει το άρθρο όσον αφορά τη διδασκαλία της ιστορίας. Και να απαντήσουμε έτσι και σε κάποια γενικά ερωτήματα τα οποία θα σας τεθούν και εσάς είτε είστε εντός είτε είστε εκτός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ωραία. Έχουμε και λέμε πρωτίστως μια ερώτηση η οποία είναι και η πιο κλασική όταν αρχίζουμε να συζητάμε για ιστορία. Πρέπει η ιστορία να έχει εθνοκεντρικό χαρακτήρα. Πρέπει δηλαδή αυτά τα οποία διαβάζουμε μέσα στα εγχειρίδια ιστορίας, στα σχολεία μας, να έχουν έναν χαρακτήρα ο οποίος ομιλεί μόνο για την Ελλάδα ή πρέπει για παράδειγμα, αν έστω ότι μιλάμε για ελληνικό σχολείο, ή έναν χαρακτήρα βιβλίων όπου μιλάνε και για άλλες υπήρους και για γεγονότα τα οποία είναι πολύ πιο μακριά από την Ελλάδα. Για παράδειγμα, οι Έλληνες συμφέρει και αξίζει χρονικά να μαθαίνουμε για την ιστορία της Ιαπωνίας ή δεν πρέπει ας πούμε. Ωραία. Πρέπει να μαθαίνουμε για γεγονότα στη Λατινική Αμερική ή δεν μας νοιάζει. Πάμε να διαβάσουμε λίγο το άρθρο και να σχολιάσουμε επί τούτου. Τώρα θέτουμε την ερώτηση. Ξεκινάμε. Εθνοκεντρική με βασικό ή αποκλειστικό εργαλείο τα σχολικά εγχειρίδια, με περιορισμένε αναφορέ σε μειονότητε και ελάχιστε σε ζητήματα που αφορούν την ιστορία των φύλων και του περιβάλλοντο είναι η διδασκαλία τη ιστορία στι περισσότερε χώρε τη Ευρώπη. Πολύ βασισμένη αυτή η διδασκαλία, λοιπόν. Έρευνα που έγινε στα 16 κράτη μέλη του Παρατηρητηρίου. Παρατηρητηρίου για την Ιστορία στην Ευρώπη, το οποίο δημιουργήθηκε το 2021, κάνει ουσιαστικά μια χαρτογράφηση της διδασκαλία του μαθήματος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξετάζοντας έξι θεματικές ενότητες. Τις έχουμε σημειώσει, ε, έχω σχόλια και για τις έξι, οπότε θα τα συζητήσουμε. Τη θέση που κατέχει το μάθημα στο εκπαιδευτικό σύστημα, το περιεχόμενό του, τι πηγέ και τα μέσα που χρησιμοποιούνται στι αίθουσε, την επίδραση τη αξιολόγηση των μαθητών, στην ποιότητα εκμάθηση και τέλο το επιστημονικό υπόβαθρο των διδασκόντων. Θα εκπλαγείτε όταν θα μιλήσουμε για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Έλληνε, δάσκαλοι και καθηγητέ όσον αφορά την ενημέρωσή του και την επιμόρφωσή του για το μάθημα τη Ιστορία. Ναι, δεν θα φέρω καλά νέα. <laughs> Νομίζω το καταλαβαίνετε έτσι. Η ταυτότητα τη ιστορία επικεντρώνεται περισσότερο στα πολιτικά και τα στρατιωτικά γεγονότα και στο εθνικό αφήγημα. Άρα, χάνεται η διάσταση τη κοινωνική και οικονομική ιστορία και είμαστε λιγότερο ενταγμένοι στην ευρωπαϊκή και ακολούθω στην παγκόσμια ιστορία. Και εδώ πέρα έχουμε το διάγραμμα. Το οποίο θα σταθούμε στα εξή. Ουσιαστικά, για όσου βλέπετε, και για όσου δεν το ακούτε, δηλαδή μόνο ω ηχητικό, το, το πράσινάκι. Ωραία. Μα δείχνει πόσο, σε τι ποσοστό σε κάθε χώρα θεωρείται ότι η ιστορία πρέπει να διδάσκεται εθνοκεντρικά και έτσι διδάσκεται. Φερρυπίν, βλέπουμε εδώ ότι η Σερβία έχει ένα ποσοστό 72% που θεωρεί ότι η ιστορία είναι πάρα πολύ σημαντικό να διδάσκεται εθνοκεντρικά. Και έτσι διδάσκεται. Έπειτα ακολουθεί η Τουρκία, η Σερβία είναι πρώτη. Έτσι, είναι το μεταξύ εντυπωσιακό. Μετά έρχεται η Τουρκία, ή όπω το γράφει εδώ, Τουρκυγιέ, ωραία. Και από κάτω από την Τουρκία έρχεται η οπω το γραφει εδω ωραια και απο κατω απο την τουρκια ερχεται η ελλαδα σε ποσοστό 66%. Η Τουρκία έχει 69% διδαχή εθνοκεντρική ιστορία. Ουσιαστικά αυτό πώ το κάνουμε. Πηγαίνουμε, βλέπουμε τα εγχειρίδια, τα ιστορικά τα οποία χρησιμοποιούν οι συνάδελφοι στα σχολεία και Εντοπίζουμε μέσα πόσες είναι σε ποσοστό οι αναφορές όσον αφορά την χώρα... ...στην οποία διδάσκεται αυτό το σύγγραμμα και σε ποιο εκπαιδευτικό σύστημα διδάσκεται. Και βλέπουμε ουσιαστικά σε τι ποσοστό. Δηλαδή το 66% των βιβλίων ιστορίας στην Ελλάδα έχει αποκλειστικά αναφορά στην Ελλάδα. Μετά είναι η Μάλτα. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Η Μάλτα σε τι ιστορία ας πούμε. <laughs> τι, ότι ήτανε ναΐτες υπότες ξέρω εγώ, ότι, ότι τι, ότι ήταν νησί... ...τι, τι, εθνοκεντρική ιστορία έχει η Μάλτα, αυτό μου κάνει εντύπωση. Ε, υπάρχει, κάποιο μιμίδιο το οποίο δεν το γνωρίζω. Και το πορτοκαλί το οποίο βλέπουμε από την άλλη πλευρά της οθόνης είναι ουσιαστικά το ποσοστό που θε, το ποσοστό της ιστορίας σε αυτές τις χώρες που δεν είναι εθνοκεντρικό. Ωραία. Δηλαδή, How much emphasis is given to the following levels of history Ωραία και πάνω έχει την εθνική ιστορία Πόση έμφαση δίνεται σε συγκεκριμένα θέματα στην ιστορία Για παράδειγμα στη Γαλλία Το 41% των γαλλικών βιβλίων ιστορίας Είναι για μη εθνικά ζητήματα με τη Γαλλία Ενώ σε άλλες χώρες όπως για παράδειγμα Πού να πάμε Στο Λουξεμβούργο εντάξει το 42% είναι για μη εθνικά Το 22% είναι για εθνικά Το Λουξεμβούργο τι σημαίνει σε εθνικό για το Λουξεμβούργο, αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Σε άλλε χώρε, βέβαια, που περίμενα πιο μεγάλα ποσοστά εθνοκεντρική ιστορία, όπω η Αρμενία ή η Γεωργία, για παράδειγμα, που είναι αρχαία, αρχαία έθνη στην περιοχή του Καυκάσου, βλέπουμε ότι οι Γεωργιανοί έχουν ένα 44% μη εθνοκεντρική ιστορία, ένα. Ε, μισό, το έχασα, που είναι, που είναι, που είναι. ένα 19%, το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, το γκρι είναι κάπου στη μέση. Ωραία. Και ένα. Ε, Πού το έχει εδώ πέρα, γιατί χάνω το διάγραμμα. Ένα 37% το οποίο είναι εθνοκεντρικό. Πάντω μπράβο μα. Τερματίζουμε Τρίτη μετά την Τουρκία. Ωραία. Και θα σα πω γιατί. Γιατί αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο debate. Τι φάει με την Κύπρο, λέει ο The Greek Guy. Δεν έχω ιδέα. Η Κύπρο είναι στο 43%. 43 με 45% δηλαδή είναι διαιρεμένη. Και ένα 12% είναι στο κέντρο. Τι να πω. Ε, επειδή αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο debate στις τάξεις ε, των ιστορικών και το συζητάμε και στο πανεπιστήμιο, το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές, θέλω να τοποθετηθώ επί τούτου εντάξει. Όσοι έχετε περάσει από σχολείο, που υποθέτω είστε όλοι και όλε, θα καταλαβαίνετε ότι οι ώρε τη ιστορία και γενικά τη διδασκαλία είναι πάρα πολύ λίγε. Δηλαδή, μία διδακτική ώρα, καταρχά δεν είναι μία διδακτική ώρα. Είναι 45 λεπτά, από τα οποία τα 10 λεπτά, α πούμε 5 στην αρχή και 5 στο τέλο, είναι μέχρι τα παιδιά να κάτσουν και στο τέλο μέχρι να πει τι έχει για την επόμενη φορά. Συνεπώ, ένα καθηγητή έχει να διδάξει 35 λεπτά. Μέσα σε αυτά τα 35 λεπτά, Πολλαπλασιάστε τα επιτρία, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι ο μέσο όρο του μαθήματο τη ιστορία σε κάθε τάξη. Οπότε έχει περίπου 90 λεπτά, 100 λεπτά, ok, περίπου 2 ώρε, α πούμε έτσι, χονδρικά καλά-καλά, την εβδομάδα για να διδάξει ιστορία. Πιστέψτε με, μέσα σε 2 ώρε δεν μπορεί να διδάξει την ιστορία του εαυτού σου, α πούμε. Το που μένει, τι, τι έκανε την ημέρα. Ωραία. Πού να προσπαθήσει να διδάξει την ιστορία ενό ολόκληρου έθνου. Συνεπώ, εγώ νομίζω ότι είναι λίγο χαζό αυτό το debate αν πρέπει να είναι εθνοκεντρική η ιστορία ή αν δεν πρέπει να είναι. Διότι η ιστορία, όπω και πολλά πράγματα στην ανθρώπινη κατανόηση, στι ανθρώπινε σχέσει κτλ., είναι επάλληλη, είναι ομόκεντρη κύκλη. Ωραία. Δηλαδή, ε, όταν θέλει να περιγράψει, α πούμε, την οικογένειά σου. Δεν θα ξεκινήσεις από τον τρίτο σου συγγενή, ξέρω εγώ, ο, ο, ο τριτοξάδερφος στο χωριό. Θα ξεκινήσεις από τον εαυτό σου, μετά από τη μαμά, τον μπαμπά σου, τα αδέλφια για τι αδελφέ σου, μετά θα συνεχίσει για για παππού πρώτα ξαδέλφια και μετά θα επεκταθεί. Έτσι και στην ιστορία, δεν μπορεί σε κάποιον να, να του διδάξει, α πούμε. Σκεφτείτε τώρα πρώτη δημοτικού, δηλαδή τι σημαίνει μη εθνοκεντρική ιστορία. Σκεφτείτε πρώτη δημοτικού και αντί τα παιδάκια από την Ελλάδα να μαθαίνουν για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την περιφέρεια, τα νησιά μα, τα βουνά μα κτλ ξαφνικά να μπαίνει πρώτη δημοτικού και να του λε: Ωραία, παιδιά, σελίδα 10, σήμερα θα μάθουμε για την Αμερικανική Επανάσταση. Who cares? Ποιο νοιάστηκε τώρα να πούμε 8 χρονών να μάθω για την Αμερικανική Επανάσταση. Αρχικά, το σύστημα παιδεία, και αυτό είναι μια αρχή του συστήματο παιδεία, το οποίο Οφείλετε να το γνωρίζετε γιατί είστε φορολογούμενοι πολίτες, είτε θα είστε φορολογούμενοι πολίτες, είτε είστε πολίτες μέσα στα σχολεία και πρέπει να το γνωρίζετε αυτό σε επιχείρημα ότι το σύστημα παιδείας υπάρχει για να σας υπηρετεί. Δηλαδή, το σχολείο δημιουργήθηκε, είναι ένας θεσμός, αυτό το μαθαίνουμε στα μαθήματα της Παιδαγωγικής Ακαδημίας στο Πανεπιστήμιο, είναι ένας θεσμός ο οποίος δημιουργήθηκε από τις κοινωνίες για να περάσει στα μέλη τα νεότερα των κοινωνιών ε, από, τα, από την οποία δημιουργήθηκε το εκάστοτε σχολείο τα χρήσιμα και σημαντικά θέματα της κοινωνίας αυτής. Ωραία. Της γνώσης, τα, τα βιώματα, την ιστορία, την επιστημονική γνώση, τα πάντα όλα. Συνεπώς, δεν γίνεται να παίρνεις λεφτά φορολογούμενου Έλληνα πολίτη και αντί στο παιδί του ας πούμε να του μάθεις αυτά τα οποία ο Έλληνας πολίτης κατά πάσα πιθανότητα θα θέλει όπως είναι μια γενική ιστορία του που μένει, ε, του τόπου του, της χώρας του, του έθνους του ανά το χρόνο, ε, της εθνικής του κληρονομιάς, τη ε, της του, ωραία, και της γλώσσας του. Εσύ να τον πηγαίνει και να του μαθαίνει, α πούμε, με λεφτά, επαναλαμβάνω πάλι Έλληνα φορολογούμενου, να του μαθαίνει ζητήματα όπω για παράδειγμα την ιστορία τη Ανταρκτική. Τι μα νοιάζει, κάτι πιγκουίνι υπήρχαν κάπου κάποτε. Δεν μα απασχολεί αυτό. Συνεπώ, είναι ένα debate αυτό για την εθνοκεντρικότητα ή τον διεθνισμό της ιστορίας το οποίο δεν έχει νόημα να το σχολιάζουμε. Δηλαδή από τη στιγμή που λες διδάσκω ιστορία δεν μπορείς να διδάξεις παγκόσμια ιστορία. Παγκόσμια ιστορία μαθαίνουμε στο πανεπιστήμιο εμείς που πάμε και τη σπουδάζουμε. Δεν μπορεί το μέσο παιδί, α πούμε, που 15 χρονών να του πει: Έλα να σου εξηγήσω το τριγωνικό εμπόριο των απικιών με την Αγγλία και την Αφρική. Δεν τον νοιάζει. Άμα τον ενδιαφέρει τόσο, γιατί όπως είπαμε το σχολείο σύμφωνα και με την αριστοτελική έτσι σκέψη οφείλει να σου διδάσκει αυτά τα οποία είναι τα χρήσιμα και, τα χρήσι... και από τα χρήσιμα να σου διδάσκει τα πιο απαραίτητα. Πρακτικότητα, πρακτική σκέψη κυρίες και κύριοι. Δύο χρόνια την εκπροσωπούμε από το καιρό του παππού Αριστοτέλη. Ωραία. Οπότε επειδή πρακτικά στη ζωή σου δεν θα είναι κάτι χρήσιμο να μάθεις για παράδειγμα για για το σχέδιο Marshall, ξέρω εγώ, εντάξει, άντε όσο αφορά την Ελλάδα. Γενικά δεν νοιάζεται ο Μέσο πολίτη και δεν χρειάζεται να τον κουράζει. Οπότε του μαθαίνει τα βασικά, με κύριο επιχείρημα πάντοτε ότι δεν προλαβαίνει. Διότι θα έρθει κάποιο και θα πει: Α, ορίστε, ο Κρυ Τόρμουράιντερ, η ιστορία τη Ανταρκτική είναι cool. Ωραία, από εκείνη η σε τη Μαδαγασκάρη, ξέρω εγώ. Εντάξει, οκ, okay, αλλά δώσ' μου και εμένα στον ιστορικό 10 ώρε ιστορία την εβδομάδα κανονικέ ώρε, 60 λεπτά, όχι 7 τα 45 λεπτά τα φλόρικα, για να αρχίσουμε να μιλάμε κανονικότατα για ιστορία, ούτω ώστε να έχω χρόνο να αναπτύξω πλήρω όλα τα θέματα. Διότι σκεφτείτε, έπρεπε μέσα σε ένα μάθημα να μα διδάξει σε 35 λεπτά ο καθηγητή τι είναι Γαλλική Επανάσταση. Καληνύχτα ζωή μέσα σε 35 λεπτά να διδάξει τι είναι Γαλλική Επανάσταση, τι πρέσβευε, ποιοι την έκαναν, ποιε ήταν οι φάσει τη, πού άρχισε και από πού κατέληξε και ποια ήταν και η επίδρασή τη. Ωραία. Δεν θα προλάβει τίποτα, διότι λέει ο Αθανάσιος Κοσμά, έχει δίκιο, είναι γενικέ γνώσει. Ναι, είναι γενικέ γνώσει, όμω που είναι τόσο γενικέ που καταντάνε γενικούρε. Ωραία. Αν θέλει κάποιο πολίτη, άνετα μπορεί να πάει, βιβλιοθήκε είναι τζάμπα, το ίντερνετ είναι τζάμπα, να πάει και να διαβάσει. Ωραία. Το πιο σημαντικό όταν βγαίνει από το σχολείο, σκεφτείτε το λίγο. Θέλετε να ξέρετε τα πράγματα τα οποία αφορούν εσά και είναι χρήσιμα για τη ζωή σα. Άρα, τι είναι αυτό, ποιοι είστε εσεί, ποιοι είναι οι γύρω σα και ποιοι είναι και στην ευρύτερη γειτονιά σα. Α τα πούμε Βαλκάνια, άντε μέχρι την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Και τη Μέση Ανατολή, γιατί είμαστε Ελλάδα, έτσι, και είμαστε σταυροδρόμοι υπήρων. Μέχρι εκεί, πολλά πολλά δεν σε ωφελεί να ξέρει. Ωραία. Εκτό αν θέλει να το ψάξει περισσότερο, επαναλαμβάνω, έχει κάθε δικαίωμα καθένα να το κάνει. Αυτό. Οπότε, αυτό όσον αφορά αυτό το debate, είναι λίγο χαζούλικο άμα, άμα το σκεφτούμε, γιατί πολύ απλά ο Έλληνα φορολογούμενο δεν θέλει να μαθαίνει το παιδί του για την ιστορία τη Ουγγάντα, ξέρω εγώ. Και αφήστε το δεν θέλει, δεν το νοιάζει. Ωραία. Και ακόμα και το μικρό το παιδάκι, το οποίο βρίσκεται σε μια ηλικία που θέλει να ανακαλύψει τον εαυτό του, το ποιο είναι, γιατί ξέρω εγώ με λένε Γιώργο για παράδειγμα. Εντάξει, από πού προέρχεται αυτό, τι ήταν πριν από εμένα εδώ που είμαι, πού πάω εγώ τώρα για παράδειγμα, τι κάναν οι πρόγονοι μου, δεν θα τον ωφελήσει στη ζωή πρακτικά αύριο μεθαύριο, όταν θα βγει και θα γίνει πολίτης ακαδημαϊκός, θα πάει πανεπιστήμιο, θα αρχίσει να ψηφίζει, να έχει πολιτικέ απόψει. Δεν θα τον ωφελήσει καθόλου να καθίσει και να ταυτιστεί, α πούμε, με την ιστορία τη Αργεντίνικη Επανάσταση. Εντάξει. Γιατί στην τελική τι είναι μια παγκόσμια ξέρω εγώ, έτσι, κάλυψη της ιστορίας. Τα παγκόσμια τα οποία πήραμε από την ιστορία εγώ θυμάμαι τώρα σε όλα τα χρόνια που ήμασταν στο σχολείο ήταν τα εξή. Λίγο απεικιοκρατία, λίγο δεύτερος παγκόσμιος έτσι γενικά, ε, λίγο εκεί μέση η ανατολή τέλο πάντων ε, η, η, λεγόμενη η η έφορη Μινσέλινος από όπου ξεκίνησε η αγροτική η επανάσταση και τέλος πάντων οι πρώτοι ε, πρώτη πολιτισμοί, μέχρι εκεί δεν μας νοιάζει κάτι άλλο. Ναι, υπάρχει η ιστορία της Κίνας, υπάρχει η ιστορία της Ιαπωνίας, της Λατινικής Αμερικής, μεγάλωσα και έμαθα. Ωραία. Γιατί άμα ήταν εγώ να σου μάθω τώρα την ιστορία της Βορείου Αμερικής, ας πούμε, για την Αμερικανική Επανάσταση, δεν είχα ιδέα τι ήταν. Είδα, είδα, το Patriot, ας πούμε, και τελείωσε εκεί πέρα η γνώση μου για την Αμερικανική Επανάσταση. Όταν όμως μεγάλωσα, έμαθα με τη θέλησή μου και μου ήταν πολύ πιο χρήσιμο που έμαθα με την θέλησή μου. Η απεικιοκρατία είναι μιμ. Έχει δίκιο ο Λευτέρη. Επίση, καλησπέρα στο χρόνο. Ο χρόνο λέει να κάνετε όλοι like. Εγώ συμφωνώ με το χρόνο. Πάμε λίγο αρεσκιά. 400 άτομα είμαστε μέσα. Καλησπέρα σε όλου όλους και σε όλε. Hashtag μουστακισμό για να ανέβει η εκπομπή στον αλγόριθμο. Κάνοντα αρεσκία, ανεβάζετε το μουστάκι πιο ψηλά. Λοιπόν, η συνέχεια. Αυτό οπότε με την εθνοκεντρική την ιστορία, έτσι. Δεν θα το ξανασυζητήσουμε. Case closed, εντάξει. Η Ολομέλεια έβγαλε τέλο πάντων την απόφαση εδώ πέρα. Το κόμμα μπορεί να συνεχίσει. Λοιπόν, αυστηρή προσκόλληση στα σχολικά εγχειρίδια. Αυτό είναι ένα γεγονό. Το οποίο στην Ελλάδα το έχουμε πάρα πολύ. Και είναι το δεύτερο θέμα. Ωραία. Που το δεύτερο θέμα ποιο είναι, ότι προσκολούμαστε πάρα πολύ στα σχολικά εγχειρίδια. Μπαίνει σε μία τάξη και αισθάνεσαι σαν να είσαι στο 1800. Θα βγει ο Καποδίστρια από μία γωνία και θα σου πει: Κλείνε μου το λίο, ξέρω εγώ, ή κάπω έτσι. Θα πεταχτεί ο Βενιζέλο πίσω από ένα θρανίο και θα σου πει: Έλα, επιστράτευση, πάμε μικρασία. Ωραία. Δεν πρέπει. Οι, οι ελληνικές ελληνικέ τάξει δεν δίνουν τα κατάλληλα vibes. Ωραία. Δεν δίνουν την κατάλληλη αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε ένα χώρο όπου θα μπορέσει τώρα να αναπτύξει του ορίζοντέ σου. Και αυτό ισχύει για όλα τα σχολεία. Ωραία. Και τα, ε, πώς χωρίζονται τεχνικά και τα άλλα είναι ε, λίκια, γενικά λίκια γενικά λίκια και παλ. Για όλα τα σχολεία. Δεν υπάρχει διαφορά. Ωραία. Εκτός από κάποια που τέλος πάντων είναι τυχερά και ίσως έχουν κάποια χορηγία ή περισσότερη προσοχή από τους τοπικούς δήμους. Ε, βέβαια που αυτό δεν νομίζω ότι είναι θέμα κυρίω, ας πούμε ε, ε, χρημάτων και θα σας πω γιατί. Εδώ βλέπουμε έναν επόμενο πίνακα ο οποίος είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον γιατί λέει το εξή. Ότι ε, για παράδειγμα, λέει κάτι το οποίο ε, με επιτρέψτε μα να ευλογήσουμε τα γένια μα έτσι, ότι όπω προκύπτει από την έρευνα, παρατηρείται μία άνοδο των ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων. Χουμ, πρακτική σκέψη, είχε enter the chat. Μπήκαμε κυρίε και κύριοι στο σερβερ, κάναμε join. Ωστόσο, οι περισσότερε χώρε παραμένουν αυστηρά προσκολλημένε στα σχολικά εγχειρίδια. Αυτά είναι υποχρεωτικά στην Αλβανία, την Κύπρο, τη Γεωργία, την Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, τη Σερβία, τη Σλοβενία και τη Τουρκία. Η χρήση του ενθαρρύνεται στην Αρμενία, στη Γαλλία, τη Βαρντάρσκα και την Ισπανία. Ενώ στην Ανδώρα οι δάσκαλοι και οι καθηγητέ δεν χρησιμοποιούν καθόλου εγχειρίδια. Στην Ανδώρα οι δάσκαλοι και οι καθηγητέ δεν χρησιμοποιούν εγχειρίδια, αφού η Ανδώρα δεν έχει ιστορία. Ξέρω εγώ τι είναι, τι είναι Ανδώρα. Ένα μικρό κράτο ανάμεσα στη Γαλλία και στην Ισπανία. Μιμ. Κάποιε χώρε μάλιστα με πρώτη την Τουρκία, προσέξτε εδώ, με πρώτη την Τουρκία, ε, φαίνεται πω έχουν κάνει ένα βήμα παραπάνω. Ω προ τι ψηφιακέ μεθόδου, κάνοντα χρήση βιντεοπαιγνιδιών στην αίθουσα. Κυριολεκτικά κάθονται τα τουρκάκια και παίζουν τέτοιο Μουσταφά και Μαλ Σούπερ Μάριο χοροπηδάει και μπαίνει μέσα σε τέτοιες σε σωλήνε και εμφανίζεται από αλλού μπαίνει μπροστά από τον ελληνικό στρατό εμφανίζεται στα νότα του κάνει περικύκλωση τέτοια πράγματα. Το βίντεο βοηθάει πάρα πολύ γιατί δίνει βιωματική προσέγγιση και αυτό πάρα πολύ με τι μεθόδου του γιατί τα περισσότερα συστήματα χρησιμοποιούν το χειρίδιο ω αποκλειστική βασική μέθοδο διδασκαλία. Και εδώ πέρα κυρίε και κύριοι, βάζουμε τα τρόλ γυαλιά μα και κάνουμε uno reverse card σε όλου αυτού οι οποίοι κοροϊδεύουν τα για τη πρακτική σκέψη. Να ξέρετε ότι ο μουστακισμό κερδίζει παντού. Βλέπετε ότι η Τουρκία δείχνει το δρόμο. Η Τουρκία, ρε φίλε. <laughs> Ωραία, δηλαδή έχει εδώ πέρα το πίνακα και λέει ότι. Ε, στην Τουρκία το 60% των μαθημάτων στα, στο 60% των μαθημάτων χρησιμοποιείται κάποιο video game ηλεκτρονικών βιντεοπαιγνίδιων όπως λέει ο μεγάλος Κέικ. Ε, ωραία ε, 60% στην Αρμενία το 58% στην Αλβανία το 68% στη Σλοβενία το 72% What is this? Ωραία. Α, συγγνώμη, αυτά είναι δεν χρησιμοποιείται. Το 20% εντάξει. Οκ, okay, είπα κι εγώ. Γιατί ξαφνικά είδα τον πίνακα όπου είμαστε εμεί και λέω κάτι λάθο. Διαβάζω εδώ πέρα. Ναι, όχι. Στο, στο 20% τη κάλυψη ε, των μαθημάτων χρησιμοποιείται Ωραία. Και αυτό είναι γεγονό γιατί προσέξτε, αφήστε την πρακτική σκέψη έξω. Ναι, ο Χρόνη λέει Hearts of Iron με Τουρκία. Μπαίνουν στον ίδιο σερβερ και πέρα μαζεύονται όλοι μαζί. Κάποιο πρέπει να πάρει, α πούμε, την Αλβανία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Υπάρχει πάντα αυτό στο multiplayer του Hearts of Iron που <laughs> κάνει αγκαρία. Ε, και κάθονται και παίζουν. Δηλαδή, φανταστείτε, ξέρω παιδιά, ότι από το Hearts of Iron μαθαίνετε πολύ περισσότερη ιστορία. Από το Supreme Ruler, ξέρω εγώ, από παιχνίδια, ξέρω εγώ, όπω το Empire Total War. Εντάξει, μαθαίνει πιο πολύ ιστορία. Μαθαίνει καλύτερα για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από το Rome Total War παρά από τη σχολική τάξη. Και αυτό είναι κατάδια έτσι, μεταξύ μας. Ή από το Call of Duty, μπράβο, ισχύει. Ε, παίζεις Call of Duty World at War και μαθαίνεις καλύτερα για το μέτωπο... Ε, ε, εγώ πριν παίξω Call of Duty δεν ήξερα ότι γινόταν πόλεμος στο ε, Pacific Front, εντάξει, το μέτωπο της Ανατολίας. Ότι γινόταν πόλεμος με τους Αμερικάνους και τους Γιάπωνες εκεί. Πρώτη φορά είχα παίξει στα 11 μου, στα 10 μου. Τρελάθηκα. Εγώ ήξερα μόνο για τη Σοβιετική Ένωση. Γιατί ω γνωστόν, η Σοβιετική Ένωση κέρδισε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν υπήρχε κανένα άλλο. Η Σοβιετική και κάτι Γερμανία ήταν που μπήκαν στο Βερολίνο μετά και του νίκησαν. Όταν είδα για το Pacific Front, εντάξει, ξεκινά εκεί, παίζει με τον. Πώ το λένε τον άλλονα, το Σοβιετικό. Ε, Δημήτρη, κάπω έτσι. Σιργέι, κάπω αυτό. Παίζει εκεί και ξαφνικά με πάει στην Ιαπωνία και πυροβολάω σχιστομάτιδε. Και λέω, τι γίνεται εδώ. Και έτσι έγινε η κατάσταση δεν μπόρεσε το σχολείο να μου το διδάξει αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό. Assassin's Creed, μπράβο, Knight Templar. Πάρα πολύ σωστό. Mm... Για να δούμε. Ε... Ο Πίπε Κέικ, ο Μάγιστρο Κέικ είναι μουστακιστή. Αγαπάμε Κέικ, κυρίε και κύριοι. Hearts of Iron με το mod του 1821. Πολύ σωστό. Ή επίση Empire Total War με το mod του 1821 που παίζει ω Ελλάδα. Εντάξει. Οπότε ναι αυτό, δηλαδή Age of History επίσης, μπράβο, σωστά. Συνεπώς βλέπετε ότι όλοι εδώ πέρα είμαστε άνθρωποι της κουλτούρας, ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι το ξέρουν και οι Τούρκοι, δηλαδή 20% στη Τουρκία χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά βιντεοπιχνίδια, στην Αρμενία το 18%, στην Αλβανία το 12%. Στην ε, Βαρντάρσκα Μπανόβινα, οι μίστες ξέρουν, το 9%. Τι μαθαίνουν οι Σκοπιανοί με 9% με βιντεοπαιχνίδια. Είναι ας πούμε Payday the heist Μπαίνεις ας πούμε μέσα στις τράπεζες Και ληστεύεις Όχι όχι τράπεζες Μπαίνεις μέσα σε βιβλιοθήκες Και κλέβεις βιβλία ιστορίας ελληνικά Για να τα αντιγράψεις Πώς ακριβώς παίζουν οι σκοπιανοί βίντεο Τι θα μπορούσε να ήταν ε, ιστορία ε, ιστορίας Simulator 2024 Στην Ελλάδα είμαστε στο 7% Άμα μου πείτε ότι αυτό είναι μιμίδιο... Δεν είναι μιμίδιο γιατί ξέρω συναδέλφου και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια όπου το κάνουν αυτό το πράγμα και βοηθάει πάρα πολύ. Οι διαδικτυακέ, εφαρμο ψηφιακέ εφαρμογέ, έτσι τι λένε, ωραία. Και παίζει ε, έχει πεδίο δόξα λαμπρών και αξίζει το κράτο να αφιερώσει χρόνο και χρήμα σε αυτό, διότι είναι λίγοι οι άνθρωποι που ξέρουν από προγραμματισμό και να μπορούν. Ουσιαστικά τα προγράμματα αυτά να. Ε, γιατί δεν είναι εύκολο. Πρέπει, α πούμε, ε, τι έχουν κάνει που μου έχουν δείξει με βίντεο τη πρακτική σκέψη. Για να βλογίσουμε λίγο το μουστάκι μα. Ωραία. Έχουν πάρει βίντεο τη πρακτική σκέψη, το έχουν κόψει σε κομμάτια και αφού περνάει το κάθε κομμάτι, α πούμε, η φιλική εταιρεία. Ωραία. Λέει, 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 η πρακτική σκέψη για τη φιλική εταιρεία και μετά μπαίνει η ερώτηση. Τι ήταν η φιλική εταιρεία. Οργάνωση, ποδοσφαιρικό όμιλο, ε, σουβλάκι, σάντουιτ που το πουλούσαν στο ΟΑΚΑ. Τι ήταν. Οπότε με αυτόν τον τρόπο το παιδί μαθαίνει. Διότι συνδυάζει τα πάντα. Και υπάρχει και το εγχειρίδιο, εντάξει, μωρέ, το, το βιβλίο. Τώρα ο παλιό έμπιστο που λέμε εδώ στην πρακτική σκέψη για την ιστορία, το βιβλίο τη Τρίτη ηλικίου τη Πανελίνη, είναι το εξή. Ότι. Εντάξει. Τα βιβλία γενικά πάντα ήταν αποθετικά για, και για τα παιδιά και για του ανθρώπου. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Okay. Μου αρέσει να κάθομαι να διαβάζω δίπλα από τη φωτιά, αλλά δεν, ε, είμαστε λίγοι. Ωραία. Γιατί θέλει υπομονή, θέλει φαντασία και χρόνο. Που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν και το καταλαβαίνω, εντάξει. Δεν είσαι υποχρεωμένο να έχει χρόνο και για να διαβάζει. Οι περισσότεροι άνθρωποι πηγαίνουν το πρωί στη δουλειά, έρχονται κουρασμένοι, περνάνε χρόνο με την οικογένεια, βλέπουν λίγο τηλεόραση ή YouTube και πάνε κοιμούνται. Και καλά κάνουν, εντάξει. Αν και αξίζει να αφιερώνουν έστω πέντε σελίδε διαβάσματο. Οπότε, ποιο είναι το θέμα. Ότι επειδή το βιβλίο λοιπόν είναι καλό να υπάρχει ω πρωτογενή πηγή και. Σαν συμβουλάτορα, αν και θα αντικατασταθεί στο μέλλον, δηλαδή εντάξει, ζούμε τα τελευταία χρόνια του βιβλίου, αυτό να το ξέρετε, εντάξει, άντε βαριά-βαριά δεκαετία. Διότι από τη στιγμή που όλη η γνώση αυτή τη στιγμή έχει ανέβει στο διαδίκτυο, δεν υπάρχει σχεδόν κανένα αντικειμενικός λόγο να έχει κάποιο ε, τόμου, βιβλία, εγκυκλοπαίδειε στο σπίτι του. Και από τη στιγμή που αυτά έχάσαν την πρωτοκαθεδρία του μέσα σε κάθε σπίτι, γιατί παλιά ήταν ε, το κουζινάκι γυναίκα και εγκυκλοπαίδια στο σπίτι. Εντάξει, αν τα είχε αυτά, ήσουν απετυχημένο. Και αντίστοιχα, τηλεόραση, ο άντρα σου και τα παιδιά σου για τι γυναίκε. Ωραία. Α, αν τα έχει αυτά, ήσουν πετυχημένο. Σήμερα εγκυκλοπαίδια δεν χρειάζεται. Εντάξει. Οι γυναίκε είναι απαραίτητε. Το σημειώνουμε. Λοιπόν. Το βίντεο βοηθάει πάρα πολύ γιατί δίνει μια βιωματική προσέγγιση και αυτό λείπει πάρα πολύ από τι μεθόδου γιατί τα περισσότερα συστήματα χρησιμοποιούν το εγχειρίδιο ω αποκλειστική ή βασική μέθοδο διδασκαλία. Αυτό δυσκολεύει περισσότερο τι νεότερε γενιέ που έχουν την ανάγκη να φύγουν από το κείμενο για να συνδεθούν. Αυτό ακριβώ. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε ένα καλό σχολικό εγχειρίδιο γιατί πάνω απ' όλα τα παιδιά πρέπει να κατανοούν κείμενα, όμω για να περάσει ορισμένα πράγματα δεν μπορεί να μείνει προσκολλημένο σε μεθόδου που είχαμε πριν από μισό αιώνα. Ε, εντάξει. <laughs> καλημέρα ζωή δεν δε γίνεται okay. το βιβλίο είναι πολιτισμικό αγαθό δύσκολα θα εξαλειφθεί θα εξαλειφθεί ως ε, μέσο καθημερινής χρήση ως ε, λευτέρη αυτό, αυτό βλέπω τουλάχιστον εγώ και από έξω του τι γίνεται πλέον ε, οι πρώτοι οι οποίοι φάγανε ξύλο ήταν οι εφημερίδες ωραία τώρα παίρνουν σειρά τα υπόλοιπα γραπτά έντυπα πλέον τα έχουμε όλα στα κινητά ακριβώς ε, λοιπόν, αυτός, αυτό ήταν ο δεύτερος τομέας, οι ψηφιακές εφαρμογές, εντάξει, και το πώς θα ήταν καλό να είναι δομημένη μία τάξη. Και θα μου πεις, ναι, ωραία τα λες, αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να παίρνουμε τα παιδάκια και να τα πηγαίνουμε μέσα στην αίθουσα με τους υπολογιστές και να πρέπει συνέχεια να πηγαίνουμε να παίρνουμε το κλειδί από τον καθηγητή πληροφορικής. Όχι, hold up. Τι είπαμε στην αρχή, ότι οι περισσότερες τάξεις, αυτό το οποίο ε, κάνουν είναι το εξή. Ότι δεν μοιάζουν μετάξυ του 21ου αιώνα. Θα μου πείτε πιο πώς να μοιάζουν μετάξυ του 21ου αιώνα όταν τα εργαλεία του 21ου αιώνα είναι ακριβά. Ενώ ο πίνακας με την κοιμωλία δεν είναι. Προσέξτε. Παίρνουμε και δίνουμε άπειρα χρήματα σε προτζέκτορες οι οποίοι χαλάνε. Σε προτζέκτορες που ήδη οι καθηγητές δεν ξέρουν πώς να τους λειτουργήσουμε σε υπολογιστέ για να μπαίνουν μέσα στη τάξη και κάτι έτσι χαζομάρε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι στο σχολείο είχαμε μια καήλα ότι σώνει και καλά μέσα στην τάξη έπρεπε να είχαμε υπολογιστή. Γιατί να έχει μέσα στην τάξη υπολογιστή, Πόσο μάλλον σταθερό υπολογιστή. Αχρίαστο. Ωραία. Αχρίαστο. Ο καθηγητή, εγώ θεωρώ ότι. Γιατί και εγώ καθηγητή είμαι, εντάξει, αυτό λέει το πτυχίο μου, οφείλει στο μάθημά του να δίνει ένα effort παραπάνω. Δηλαδή να δίνει ε, λίγο μεράκι παραπάνω. Ωραία. Άμα δεν μπορεί ο καθηγητής να έχει τα μέσα, το μόνο που χρειάζεται είναι ένα laptop, ένα πίνακα και ένα προτζεκτοράκι σαν αυτό εδώ. Ωραία. Μην κάνω διαφήμιση, sorry. Είναι πολύ καλή η εταιρεία, αλλά ναι. Αυτό. Αυτό το προτζεκτοράκι τι κάνει ουσιαστικά. Το ανοίγει έτσι, το συνδέει με HDMI με ένα λάπτοπ ή με υπολογιστή, α πούμε, που από πίσω έχει HDMI. HDMI είναι καλώδιο μέθοδο σύνδεση, το ανεπτυγμένο του VGA. Και ουσιαστικά το βάζει σε ένα, σε, ένα τείχο ανοιχτό, ανοιχτό χρωμό, κλείνει τα τέτοια, τι κουρτίνε, τα παντζούρια, ό,τι έχει η τάξη και βλέπει. Ωραία. Και άμα αυτό δεν μπορείς να το κάνεις στη τάξη σου, πας βρίσκεις μια πιο σκοτεινή τάξη και το κάνεις. Συνεπώ έτσι βλέπεις βίντεο ντοκιμαντέρ. Μπορείς να βάλεις τα παιδάκια να παίξουν βιντεοπαιγνίδι, ξέρω εγώ, στο λάπτοπ το οποίο θα έχεις. Και οκ, okay, άμα δεν το έχει ο καθηγητής, μπορεί να έχει το σχολείο. Αλλά δεν χρειάζεται να είναι υπολογιστέ μέσα στι τάξει, να χαλάνε, να σκονίζονται, να τα, ξέρω εγώ, να τα καταχράζονται, να κλέβει ο άλλο το πληκτρολόγιο για να παίζει League of Legends στο σπίτι. Αυτό. Είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει. Πάμε, δίνουμε τώρα. Προσέξτε. Θυμάμαι, ότι υπήρχε ένα πρόγραμμα στο οποίο βάλανε projectors μέσα στις τάξεις και βάλανε και ειδικό πίνακα με πανί, ούτω ώστε ο projectors να προβάλλει πάνω σε αυτόν. Δεν το χρησιμοποίησαμε ούτε μια φορά. Ξέρετε γιατί. Γιατί ο πίνακας ο μικρός, ο πίνακας ο λευκός ήταν τόσο μικρός, επειδή δεν χωρούσε κανονικά, που άνετα θα μπορούσαμε με το projector να το προβάλλουμε πάνω στον άσπρο πίνακα για μαρκαδόρους. Αλλά η τρόμπε για να δικαιολογήσουν τα χρήματα που θα πάρουν. Γιατί εντάξει, δικά του είναι το φορολογούμενο. Πήγανε, πήρανε και ξεχωριστό πίνακα για να προβάλλεται πάνω ο προτζέκτορα. Αχρίαστο. Αχρίαστο. Και δεν χρησιμοποίησαμε ποτέ το προτζέκτορα για αυτό το λόγο. Δεν αρέσει ο πίνακα που πάνω γράφει με μαρκαδόρο. Βάλε ένα πανί Κυριολεκτικά, στο παζάρι να πα, να πα στη Λαϊκή, πηγαίνει εκεί στη γιαγιά που πουλάει τα χαλιά και τη λε: Δώσ' μου ένα άσπρο, ξέρω εγώ. Ωραία Ένα τέτοιο σου λέει: Αγόρι μου, 20 μέτρα, αν τα αφήσω, ξέρω εγώ. Και το λε: Ναι, και το κρεμπά εκεί στην τάξη και κάνει. Δηλαδή θέλει λίγη φαντασία. Τα περιμένουμε όλα ε, από, τους, ε, από το κράτο, το μαγικό, να έρθει το μαγικό κράτο, να πάρει το ραβδάκι του να πει: Ω, ελάτε, παιδιά, εδώ σα έχω γλυφιτζούρια, και δεν καθόμαστε μόνοι μα να σκεφτούμε. Αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο γιατί τότε η μάθηση θα γινόταν παιχνίδι. Σκεφτείτε, λέω τώρα, να έπαιζε ένα βίντεο πρακτική σκέψη μέσα στην τάξη για 10 λεπτά, έτσι, ένα σύντομο βιντεάκι, ένα Ελλήνων πρόσωπα, το, ο κολοκοτρόνη, και μετά να καθόντουσαν και να συζητούσαν επάνω στη ζωή του κολοκοτρόνη. Τέλειο! Απευθεία θα γινόταν το μάθημα διαδραστικό. Τι σημαίνει διαδραστικό, Σημαίνει ότι ο μαθητή με κάποιον τρόπο συμμετέχει στη διδασκαλία. Δηλαδή. Το μάθημα δεν είναι δασκαλοκεντρικό. Δεν είναι ένα δάσκαλο ο οποίο πατάει το play στο, ξέρω εγώ, στο πληκτρολόγιο και αρχίζει και παίζει, στο μαγνητόφωνο μάλλον και αρχίζει και παίζει η κασέτα. Ε, είναι Έχει διαδραστικότητα. Κρατάνε σημειώσει μαθητέ. Έχει χρώματα. Έχει animation. Έχει cartoon. Έχει βιντεοπαιγνίδι. Να σκάνε μύτη εκεί πέρα τα ανθρωπάκια από το Empire Total War να ρίχνουν με καριοφύλλα και φουστανέλε. Έχει πλάκα. Ο άλλο θα σου πει από κάτω, αυτό το παίζω στο σπίτι, ξέρω εγώ, και τώρα το βλέπω και μέσα στην τάξη. Ξαφνικά το μάθημα θα έχει πλάκα. Και από τη στιγμή που το μάθημα έχει πλάκα, αυτό σημαίνει ότι ποτέ δεν θα χάσεις τον μαθητή. Ε, ένα τρίτο το οποίο ήθελα να σχολιάσουμε, νόμιζα ήταν πιο κάτω, τελικά ήταν πιο πάνω, είναι το εξή. Ότι δίνεται υπερβολική μεγάλη βάση στα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα και στο εθνικό αφήγημα και όχι στην κοινωνική ή οικονομική ιστορία. Κοιτάξτε. Σύμφωνα με όσα βιώνουμε εκεί έξω είναι γεγονό ότι η οικονομική και η κοινωνική ιστορία είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πω ότι ναι, οκ okay η έρευνα, αλλά he to doubt ότι αμφισβητώ το γεγονό ότι στα ελληνικά σχολεία δεν δίνεται αρκετή σημασία σε κοινωνικά ή οικονομικά γεγονότα. Σκεφτείτε ότι στην τρίτη λυκείου το βιβλίο ιστορία, που αυτό είναι το ό,τι πιο σοβαρό έχουμε, α πούμε, όσον αφορά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το, ο παλιό ο μικρό εμπιστό, είναι το εξή. Ότι έχει ολόκληρα κεφάλαια για την οικονομία, έχει ολόκληρα κεφάλαια για την κοινωνία, έχει ολόκληρα κεφάλαια για την πολιτική, δεν έχει καθόλου αναφορέ σε στρατιωτικά γεγονότα. Ποια στρατιωτικά γεγονότα αναφέρονται στο παλιό έμπιστο, Ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, οι βαλκανικοί πόλεμοι, αυτά όσο ονόματα αναφέρονται. Όταν λέμε στρατιωτική ιστορία ή ε, στρατιωτικά γεγονότα, εγώ περιμένω να ακούσω κινήσει επί χάρτου, να δω μονάδε, να δω πολεμικού χάρτε. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Ξοδεύουμε άπειρο χρόνο. Εγώ, μάλιστα, θα έλεγα ότι αισθάνομαι το αντίθετο. Ξοδεύουμε άπειρο χρόνο, ούτω ώστε να καθίσουμε και να διαβάζουμε για το βαμβάκι το οποίο ξόδευε, που πουλούσε ο τρικούπης, ξέρω εγώ και εξηγαγε οικονομικά γεγονότα, και δεν μαθαίνουμε, για παράδειγμα, ε, τι συνέβη στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Δεν λέω να καθίσουμε και να αναλύσουμε την πορεία τη ανεξάρτητης Μέρα του Τρικούπη, ξέρω εγώ, ε, του, ε, του Πλαστήρα, ωραία. Να, να καθίσουμε, ρε παιδί μου, και να δούμε. Έγινε εδώ ένα. Εγώ σκεφτείτε το εξή. Πρώτη φορά έμαθα για τη Μικρασιατική Εκστρατεία και για την Εκστρατεία στην Ουκρανία στην Τρίτη Λυκείου. 18 χρονών. Δεν ήξερα πριν ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Γιατί το σύστημα παιδείας δεν είχε κάτσει να τα αναλύσει. Που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τα στρατιωτικά γεγονότα είναι όσο σημαντικά είναι και τα κοινωνικά. Και τούμπαλιν. Γιατί, τι είπαμε. Πέραν ότι το σχολείο σου μαθαίνει το ποιο είσαι γιατί είναι ένα θεσμό που δημιουργήθηκε από την κοινωνία για να εξυπηρετεί τα νεότερα μέλη τη κοινωνία, ενημερώνοντά τα. Ο, το σχολείο δείτε το και σαν ένα εργαλείο το οποίο σας μαθαίνει πώς να κρίνετε τα πολιτικά γεγονότα. Γιατί εσείς αυτά που θα μάθετε στο σχολείο ή που μάθατε όσοι βγήκατε δεν σημαίνει ότι μένουν εκεί. Μετά βγαίνεις από το σχολείο και καλεί πλέον να συμμετάσχει σε κάτι που λέγεται κοινωνία των πολιτών. Στην κοινωνία των πολιτών υπάρχουν κόμματα, υπάρχουν οργανώσει, υπάρχουν άνθρωποι που ζητάνε την ψήφο σου. Άμα δεν ξέρουμε, να προσφάτω, πότε ήταν, προχθέ, σαν προχθέ, ξεκίνησε ο ελληνικό τόλος από το Σταυρό τη Χαλκιδική εδώ πάνω στην Μακεδονία για να πάει. Στην Ουκρανία. Γιατί έγινε αυτό, Ποια ήταν η σκέψη πίσω από αυτό. Εδώ στην πρακτική σκέψη τα έχουμε καλύψει αυτά τα θέματα και με βιντεάκι το οποίο το κοινοποίησαμε και με εκπομπή που είχα κάνει πριν από ένα χρόνο, νομίζω, μισό κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί βλέπετε ότι η ιστορία έχει την τάση να επαναλαμβάνεται. Πάλι μπλεχτήκαμε σε ζητήματα εκεί. Είναι καλό, δεν είναι καλό. Τι πρέπει να προσέξουμε, τι δεν πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να το κάνουμε, δεν πρέπει να το κάνουμε. Η ιστορία βοηθάει πολύ σε αυτό. Όσον αφορά την οικονομική ιστορία που επίσης στην πρακτική σκέψη βλέπετε ότι είμαστε πάλι οι πρώτοι που το φέρνουμε στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε την τάση να καθόμαστε και να μιλάμε ξέρω εγώ, περισσότερο για πολέμους, για το μέτωπο, ξέρω εγώ, για την κοινωνία, για, για πρόσφυγε του 1922 κτλ. Και, και δεν μιλάμε για οικονομική ιστορία δηλαδή και αυτά τα οποία θα μου πείτε αυτό δεν είναι ρί, που είπες πριν. Όχι, γιατί το πόσο βαβάκι πουλούσε ο Τρικούπης και ο Δηλιγιάννης είναι αχρίαστο, δεν μας νοιάζει. Πραγματικά δεν μα νοιάζει. Αυξήθηκαν οι τόνοι του βαμβακιού. Αυτό μου είχε μείνει από την τρίτη ηλικίου και λέω: Ρε, είμαστε χαζοί. Έχουμε δύο ώρε, ξέρω εγώ, τρει. Πόσε έχουμε κατεύθυνση, τέσσερι. Ιστορία την εβδομάδα. Άρα, 35 λεπτά. Μπε βγει, ξέρω εγώ, από το 45 λεπτό μειώνεται χρόνο. Μπε βγει στην τάξη. Και εμεί καθόμαστε και αναλύουμε τον μπαμπάκι. Τέλο πάντων, η οικονομική ιστορία είναι να κάθεις και να βλέπει. Ε, ξέρω εγώ, η φορολογία ε, βοηθάει η πόλη φορολογία ή δεν βοηθάει Βοηθάει η αποκέντρωση στην Ελλάδα ή δεν βοηθάει. Βοηθάει η κρατικιστική ιδεολογία ή δεν βοηθάει. Ωραία. Γιατί δεν έχουμε αυτοκινητό βιομηχανία, Πώ φτιάξαμε τη ΔΕΗ, Πώ φτιάξαμε το νερό, Πώ φτιάξαμε το τηλέφωνο στην Ελλάδα. Γιατί δεν παράγουμε όπλα, Γιατί δεν έχουμε εθνικό αερομεταφορέα, ξέρω εγώ, την Ολυμπιακή, Πώ την καταστρέψαμε. Αυτό είναι η οικονομική ιστορία. Εμένα δεν με, δεν με βοηθάει κάπως ως πολίτη όταν βγω από το, από το σχολείο να ξέρω τον μπαμπάκι του τρικούπι, ξέρω εγώ, εντάξει. Ή ότι πα, παραγάγαμε στην, στο νησί Θήρα, στη Σαντορίνη, ένα μετάλλευμα για τα σπαθιά των στρατιωτών και γι' αυτό το λόγο, ξέρω εγώ, είχαμε, που, με το οποίο καθάριζαν τα σπαθιά των στρατιωτών, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι τώρα. Χαζομάρισμον, εντάξει, τέλος πάντων. Βλέπετε, δηλαδή μένουν στο μυαλό μα γεμίζουμε με μπουρδε και δεν κατάλαβα βγαίνοντα από το σχολείο αν η φορολογία ξέρω εγώ είναι κλοπή ή όχι. Ό, τι γίνεται εδώ πέρα, πετάξαμε τώρα μια βόμβα. Λοιπόν, προσπερινάμε σαν να μην έγινε ποτέ. Ε, έχουμε και λέμε. Μετά, το επόμενο, αφού προχωρήσουμε από το τρίτο τομέα που ήταν η κοινωνική και η οικονομική ιστορία, που ναι, it's ok να υπάρχει, αλλά όλα χρειάζονται μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο μέτρο. Ωραία γιατί από ό,τι φαίνεται εγώ προσωπικά θεωρώ ότι κάποια ζητήματα που νομίζουμε ότι τα υπεραναλύουμε τελικά δεν τα υπεραναλύουμε αλλά είμαστε φαφλατάδε. απλά πάνω σε αυτό γιατί άμα κάτι το, το υπεραναλύεις δεν σημαίνει ότι λε και επιπλέον πράγματα χρήσιμα, εντάξει. Δηλαδή, κάποιο μπορεί να υπεραναλύει και να λέει μπουρδε, ξέρω εγώ, και πολύ απλά τι μπήκε στην τάξη, τι βγήκε από την τάξη, δεν άλλαξε κάτι, ξέρω εγώ. Τρία, ε, τρία πώς το λένε, τρει βαθμίδε έχει το σχολικό μα σύστημα, οι βασικέ, α πούμε, βγάλει τον Υπιαγωγείο εκεί δεν κάνει ιστορία, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Και δεν μαθαίνει τίποτα καινούριο για το βασίλειο των Μακεδόνων, για την πανελλήνια ιδέα, ξέρω εγώ, για την ελληνική επανάσταση. Τα ίδια και τα ίδια. Πήρε ο κολοκοτρόνη του Καριοφίλη και έδερνε Τούρκου. Πήρε ο κολοκοτρόνη του Καριοφίλη και έδερνε Τούρκου από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη λυκείου. Θα μου πει τώρα, αφού είπε πριν ότι δεν υπάρχει χρόνο. Ναι, αλλά πολύ συχνά στο σχολείο επίσης δεν υπάρχει χρόνος για αυτά τα οποία είναι εντό ύλη. όχι αυτά τα οποία κανονικά θα έπρεπε να ήταν ήδη διδαγμένα γιατί άμα είναι να καθόμαστε να κάνουμε επανάληψη και να διδάσκουμε από την αρχή τα απλά πράγματα που έπρεπε να είχαν ήδη διδαχθεί το οποίο είναι μιμ στις τάξεις των καθηγητών γιατί σκάς μύτη ας πούμε πρώτη ηλικίου δεν θυμάσαι τίποτα από το καλοκαίρι και σου λέει ο άλλος Αυτά είναι διαγράμματα στη φυσική, τα έχετε διδαχθεί, δεν θα τα κάνω. Φιλάρα, εντάξει, άλλο το αν τα έχουμε διδαχθεί, αν θα έπρεπε να τα έχουμε διδαχθεί και άλλο αν εσύ πληρώνεσαι για να με βοηθήσει να τα ξαναθυμηθώ. Έτσι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λίγο να καταλαβαίνουμε τα παιδιά που κατά 90% κανεί δεν το θυμάται. Τι 90, βάλε 99 είναι, να το αφήσω, α το έτσι. Οκ. Okay. Το ίδιο είχε για την ιστορία. Αλλά άλλο ο καθηγητή, α πούμε, να κάνει ένα λίγο hold up, να περιμένει και να λέει: Όπα, εδώ δεν θυμόμαστε ποιο είναι ο κολοκοτρόνη. Θα πάμε να μιλήσουμε για το τι έγινε στην Τριπολιτσά. Αυτό είναι θέμα του καθηγητή. Και άλλο τα βιβλία απλά να είναι το ίδιο και το ίδιο βαρετό αφήγημα. Θέλει λίγη ουσία, λίγο κάτι παραπάνω να κάνει και το παιδί να ενδιαφερθεί. Λοιπόν, φανταστείτε δηλαδή ότι εμένα που μου άρεσε πάρα πολύ η ιστορία στα σχολικά χρόνια, <laughs> τι ενδιαφέρον πράγμα, ε, δεν δε το περίμενε κανένας για τον Νίκο αυτό, ε, τα βιβλία τα, τα έβρισκα πολύ βαρετά. Ε, ποιο νερό και ποιο τηλέφωνο ρε Νικόλα, το βιβλίο σταματάει στο 1936. Ε, ναι, βλέπεις The Greek Guy όμως ποιο είναι το θέμα, ότι για ιδεολογικοπολιτικούς λόγους θυσιάζουμε κομμάτια της ιστορίας και έτσι δεν μαθαίνουμε ποτέ τίποτα. Ωραία. Για τα πιο σημαντικά ζητήματα τα ιστορικά δεν τα μαθαίνουμε στο σχολείο. Ωραία. Αυτά τα οποία σήμερα, σε αυτά τα οποία σήμερα βασίζεται η πολιτική, τα κόμματα, η ψήφος μας, οι εκλογές, μπλα 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 μπλα. Λοιπόν, εμ... Το επόμενο, το οποίο λέει εδώ πέρα, είναι το εξή. Ε, ποιοι παράγοντε εμπνέουν περισσότερο, σε εμπνέουν περισσότερο για το τι θα διδάξει, με ποιο τρόπο θα διδάξει μέσα στην τάξη. Ωραία. Και όντω είναι γεγονό εδώ πέρα πω. Εντάξει. Βέβαια, αυτό ίσω ε, λίγο συνταυτίζεται και με του παράγοντε για το ποιοι ας πούμε, χρησιμοποιούν ε, ψηφιακές ψηφιακέ εφαρμογέ μέσα στην τάξη. Ε, λέει εδώ πέρα για παράδειγμα ότι top στην Ελλάδα ο top παράγοντα που μα επηρεάζει την Ελλάδα για το πώ θα διδάξει ένα καθηγητή είναι τα σχολικά βιβλία. Ωραία. Εντάξει. Λογικό εγώ θα σου πω γιατί πολύ απλά από εκεί πέρα μόνο έχουν μάθει οι καθηγητέ να, να διαβάζουν και απλά παπαγαλίζουν το σχολικό βιβλίο. Πράγμα το οποίο όμω είναι βαρετό εντάξει. Δηλαδή θα δούμε και μετά για ποιο λόγο στην, ε, στην Ελλάδα. Και νομίζω ίσω θα με επιβεβαιώσετε ότι 9 στου 10 καθηγητέ που σου κάνουν ιστορία στο σχολείο δεν ξέρουν ιστορία. Ε, τι βλέπω εδώ και σχετικά με τα σχολικά εγχειρίδια της Τουρκίας Σε σχολικό τους βιβλίο έκαναν δοκιμές του Photoshop Ο Κεμάλ να οδηγάει κάμπριο και οι νέοι να τον χαιρετάνε ε, Να Μαρία Ελιοπούλου πολύ ενδιαφέρον αυτό Έχουμε εδώ πέρα ενημέρωση μέσα από <laughs> τη δευτεροβάθμια της ε, Τουρκίας Τώρα ο Κεμάλ να τον χαιρετάνε μέσα στο κάμπριο Ναι Οκ, okay. αυτό είναι ενδιαφέρον Για να έρθει πιο κοντά στην νεολαία το πρόσωπο του Μουσταφά Πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το κάνουμε και με το Βενιζέλο, αλλά το κάνουμε εδώ στην πρακτική σκέψη. Το εκπαιδευτικό μα σύστημα ακόμα είναι αρκετά πίσω για κάτι τέτοιο. Και εδώ πέρα βλέπουμε το εξή, ότι όσον αφορά τα εγχειρίδια, στην Ελλάδα είναι τα πιο βοηθητικά. Ωραία, σε κάθε μάθημα χρησιμοποιούμε το εγχειρίδιο. Ε, σημειώσει καθηγητή. Ε, εδώ πέρα βλέπουμε search engines and websites, δηλαδή ότι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Ε, διαδίκτυο, διαδίκτυο, διαδίκτυο. Εντάξει όσον αφορά την Ελλάδα γιατί αυτό είναι που μα νοιάζει και αυτό το οποίο δεν χρησιμοποιούμε καθόλου είναι τα εξή. οι ψηφιακέ εφαρμογέ, οι εφαρμογέ σε smartphone ή σε, ή σε tablets ωραία στις tabletes, ε, και προφορική ιστορία στην Ελλάδα επίση δεν χρησιμοποιούμε καθόλου την προφορική ιστορία δηλαδή εδώ φαίνεται που λέει oral, oral sources είναι η προφορική ιστορία π.χ. φαντάζομαι να φέρουμε κάποιον για παράδειγμα τι να πω τώρα, έναν μαχητή τη Κύπρου να μας μιλήσει για το πως έγινε ε, το, με αποτυχημένο τρόπο το σχέδιο Αφροδίτη τότε από τον Ιωαννίδη και στάλθηκαν, ε, όσες δυνάμεις στάλθηκαν στην Κύπρο, ή να μα μιλήσει για το πως αμήνθηκε η Ελδίκ ε, το, τέτοιο, το αεροδρόμιο τη Λευκοσία κτλ, κτλ. Δεν το κάνουμε. Μέγα λάθο. Η προφορική ιστορία είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί ουσιαστικά νιώθει διαφορετικό δέο να φέρνει τον άλλον και να σου μιλάει. Ή ακόμα καλύτερα, δεν θέλουμε πόλεμο. Θέλουμε κοινωνία. Τέλεια. Να φέρουμε να μα μιλήσει. Ένα πρώην διευθυντή α πούμε εργοστασίου αυτοκινήτων στην Ελλάδα και να μα πει για ποιο λόγο έκλεισε αυτό το εργοστάσιο και γιατί δεν υπάρχει καν. Ορίστε, κοινωνική ιστορία, οικονομική ιστορία, πάρτο. Και λίγο πολιτική. Και καθόλου στρατιωτική. Δεν το κάνουμε όμω. Αυτό χρειάζεται και τη θέληση του καθηγητή, έτσι. Δηλαδή. Δεν θυμάμαι ποτέ οι καθηγητέ να μα είχαν πει ότι αν έχετε κάποιον να φέρετε που να μιλήσει γι' αυτό, ξέρω εγώ, θέλω να έρθω σε επαφή μαζί του και να τον φέρουμε στη τάξη να μα μιλήσει. Ποτέ, ποτέ. Λοιπόν, ε, αυτό ήταν το τέταρτο. Ωραία. Δηλαδή το ότι υπερβασιζόμαστε πάνω στο εγχειρίδιο χωρί να χρησιμοποιούμε πηγέ από άλλε πλευρέ. Ε, δεν είπαμε, όπως είπα και πριν, δεν λέμε να καταργήσουμε τα βιβλία, αλλά ότι υπερβασιζόμαστε πάρα πολύ σε αυτό. Το επόμενο είναι το εξή. απουσιάζουν οι αναφορέ σε ομάδε πληθυσμών. Εντάξει. Δηλαδή σε ιδιαίτερε ομάδε πληθυσμών. Ξέρω εγώ να μιλάει για μειονότητε, είτε θρησκευτικέ, είτε γλωσσικέ, είτε οτιδήποτε. Εδώ βέβαια θα σα πω ότι δεν υπάρχει και ο απαραίτητο χρόνο. Εντάξει. Γιατί τώρα άμα είναι να πάρει ένα-ένα τα γέννη των Ελλήνων και έναν-έναν του Έλληνε, δηλαδή να πάρει του ε, 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 εβραϊκού θρησκεύματο, ε, του καθολικού, του μουσουλμάνου, Έλληνε, του Ορθόδοξου. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι μια ιδιαίτερη ενότητα έτσι απλά να αναφέρονται, αλλά τώρα απουσιάζουν οι αναφορές. Τι σημαίνει ακριβώς απουσιάζουν οι αναφορές σε ομάδες πληθυσμών, αυτό είναι λίγο, λίγο γενικό. Ωραία, ως παράδειγμα αναφέρει τους γύφτους, ε, τους, τους τσιγκάνου εδώ. Για παράδειγμα λέει ότι <χε>, σε, σε Μάλτα, Κύπρο, Ελλάδα το 90% είναι εναντίον στο να αναφέρονται μέσα στα βιβλία. Ρο, Ρώμα, οι Ρωμά and Travellers are presented adequately in the history textbooks. Ποιοι είναι οι Travellers? Δεν ξέρω. Have... <laughs> τι Travellers, οι ταξιδιώτε, τι μα νοιάζουν, α πούμε, αυτοί ξέρω εγώ. Πληθυσμοί, οι οποίοι τι. Ε, μετακινούμενε ομάδε πληθυσμών. Τι μα νοιάζουν αυτοί τέλο πάντων. Εντάξει, οι Ρωμά είναι σημαντικό ρε φίλε. Οι Έλληνε Ρωμά, δηλαδή αυτοί που υπάρχουν στην Ελλάδα χιλιετίε. Οκ. Okay. Νομίζω από την εποχή του Βυζαντίου, α πούμε, δεν ξέρω καλά την ιστορία αυτή. Αλλά τώρα οι μετακινούμενε ομάδε πληθυσμών. Ποιε είναι οι μετακινούμενε ομάδε πληθυσμών, Έχετε κάποιον στο μυαλό σα, Δεν ξέρω. Θυμάμαι ότι για του Τσιγκάνου μιλήσαμε στην, ε, στην πολιτική παιδεία τη Δευτέρα Λυκείου. Υπήρχε ένα, ένα άρθρο για του. Ε, οι νομάδε. Ποιοι ομάδε, δηλαδή από την Ελλάδα, για ποιου να μιλήσει, Για του. Ε, για τους άβαρους ξέρω εγώ Για τους πετσενέγκους Δεν έχω ιδέα Το party travel <laughs> Δεν ξέρω Δεν ξέρω παιδιά Α, Λοιπόν για να πάρω λίγο εδώ πέρα μια ανάσα, είμαστε 500 άτομα μέσα, καλησπέρα, χαίρομαι που είμαστε εδώ να συζητήσουμε για τα ζητήματα της ιστορίας και σας ενδιαφέρουν. Λίγο να πω μερικές ευχαριστίες στις δωρεές που γίνανε. Άκουσα Αλβανούς να λένε ότι είναι αρχαίοι Έλληνες. Εν ερ er Έλληνες εσωτερικού εν Ντεφάριο. Er δεν ξέρω. Ευχαριστούμε πολύ για τη δωρεά. Ντεφάριο. Βασισμένη Αλβανή λοιπόν. Βόλτη. Ε, δωρεά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Βόλτη για τη δωρεά σου. Ε, φάλαγγα 1821. Διδάσκουν ότι έχουμε τα μεγαλύτερα μουστάκια. <laughs> Άρε φάλαγγα. Τι έγινε. Πού πήγε ο πλαστήρα. Γιατί αλλάξαμε thumbnail. Τρομερό. Πέφτω από τα σύννεφα. Σε είχα συνηθίσει αλλιώ. Λοιπόν είχα δει και ότι πριν γίνανε κάποιε δωρεέ, Τώρα δεν μου το βγάζει εδώ πέρα. Είναι αλήθεια ο πίνακα. Κρίμα. Γιατί κάνετε δωρέ πριν ξεκινήσει το live και μετά χάνονται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ πάντω σε όσου και όσε δεν πρόλαβα και ρίξατε τη δωρεά σα. Και κρατήστε τα σχόλια γιατί στο τέλο θα κάνουμε και μικρή συζητησούλα να μου πείτε τη σκέψη σα επί αυτών. Γιατί βλέπω ότι γράφετε πολύ πράγμα. Τέλο πάντων, αυτό για τι ε, μειονότητε. Δεν ξέρω τώρα, συμφωνείτε ή διαφωνείτε ότι οι Ρωμά και οι μετακινούμενε ομάδε πληθυσμών παρουσιάζονται παρκώς στα βιβλία ιστορία. Α, ότι διαφωνούν. Α, μάλιστα. Η ερώτηση δηλαδή είναι ότι διαφωνούν στο ότι. Ε, η ερώτηση είναι ότι 90% στην Ελλάδα διαφωνεί ότι παρουσιάζονται. Όχι διαφωνεί να παρουσιάζονται. Πολύ περίεργα, Πολ. Πολύ περίεργε ψηφοφορίε. Εγώ ένα θα σα πω θυμάμαι όταν κάναμε την ψηφοφορία στην πρακτική σκέψη εδώ μεταξύ των μελών της κοινότητα. άμα θέλει η κοινή γνώμη στην Ελλάδα να αναφέρονται περισσότερα στα βιβλία για τους Έλληνες Εβραίους γιατί ένα μέρος της πτυχιακή μου στο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Ιστορίας ήταν αυτό μια έρευνα ας πούμε για τους Έλληνες Εβραίους την έχουμε κάνει και εκπομπή μετά πηγαίνετε δείτε την αν είναι τέλος πάντων είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι περίπου ένα 65 με 70% ήθελε και είναι γεγονός ότι αυτό που λέμε ξέρω, γλωσσικές μειονότητες, εθνοτικές μειονότητες, θρησκευτικές μειονότητες δεν αναφέρονται στην Ελλάδα σε βιβλία ιστορίας αλλά εγώ θα σας πω ότι δεν προλαβαίνουμε κιόλα, δηλαδή δεν ξέρω η ιστορία των φίλων, το περιβάλλον, καταρχάς το περιβάλλον είναι δουλειά άλλου μαθήματος τι μας νοιάζει η ιστορία ξέρω εγώ, ότι τι, κάποτε υπήρχε μια λίμνη και την αποξηράναμε ή ότι φτιάξαμε τη τεχνητή λίμνη του Μαραθώνα και την Κερκίνη, ξέρω εγώ, Κλάιν. Ε, η ιστορία των φίλων Why, ξέρω, να, να προωθήσουμε, ξέρω εγώ, τι, ξέρω, ότι... Κάτσε, περίμενε ρε, εσύ. Μέσα στο βιβλίο ιστορία θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι έλεγε πως... Για τις γυναίκες, ξέρω εγώ, έλεγε ότι μετά το... Κατά το Μεσοπόλεμο βγαίνουν στην αγορά εργασίας, ότι φιλελευθερωποιείται πιο πολύ η κοινωνία σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να πεις για την ιστορία των δύο φίλων. Hm. Για τις μειονότητες έχεις πολλά πράγματα να πεις, εντάξει. Είμαστε μια χώρα που έχουμε απ' όλα, οπότε είμαστε πλούσιοι όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Ε, Σλάβοι περί Σλα, Σλαβικών επικισμών κτλ. Αυτοί να είναι οι, οι travelers που αναφέρονται πάνω. Δεν ξέρω. Ε, βέβαια, αυτοί δεν ήταν travelers. Αυτοί ήρθαν και κάτσανε. Δηλαδή, δεν μετακινήθηκαν. Δεν ήταν ομάδε. Ήρθαν και μείνανε εντό Ελλάδος Το επόμενο τι λέει: Η χώρα μα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δασκάλων και καθηγητών που θεωρούν ότι η ύλη του μαθήματο είναι δύσκολα διαχειρίσιμη. Και ισχύει. Δηλαδή, φανταστείτε, η Ελλάδα βλέπω εδώ πέρα ότι πόσο συχνά διδάσκεται. Α, όχι φάση ρε. Εν τω μεταξύ πάνω γράφει κάτι άλλο και κάτω γράφει κάτι άλλο. Τέλος πάντων. Ε, λογικά είναι επικεφαλίδα. Πόσο συχνά ε, διδάσκεται τα ακόλουθα παιδεία στην ιστορία Πώς το, και η ερώτηση είναι πόσο συχνά διδάσκεται την ιστορία των φίλων και στην Ελλάδα έχει ένα 75% ποτέ. Στην Κύπρο έχει ένα 76% ποτέ. Στη Τουρκία έχει ένα 36% σημαντικά και συχνά τι διδάσκουν στη Τουρκία για την ιστορία των φίλων, ξέρω, να δέρνεις τη γυναίκα σου, ας πούμε, τι ακριβώς διδάσκουν. Στην Ισπανία 32%, Πορτογαλία 26% και λέω το να δέρνεις τη γυναίκα σου γιατί ο Ερντογάν το έχει κάνει νόμιμο αυτό. <laughs> Είπα, ζούμε, ζούμε, σε ένα τέτοιο σύμπαν κυρίες και κύριοι, ναι. Λοιπόν. Δύσκολα διαχειρίσιμη ύλη του μαθήματο. Στην ερώτηση κατά πόσο οι δάσκαλοι και οι καθηγητέ έχουν την ευελιξία να παρεκκλίνουν των οδηγιών σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του μαθήματο, το μεγαλύτερο ποσοστό, 42% αυτών που απάντησαν, το θεωρούν άκαμπτο και πολύ άκαμπτο βρίσκονται στην Ελλάδα. Μάλιστα, η χώρα μα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δασκάλων και καθηγητών που θεωρούν ότι η ύλη του μαθήματο είναι δύσκολα διαχειρίσιμη. Δεν θα διαφωνήσω. Βέβαια, <κυρίζει> <κυρίζει> όσον αφορά στο ότι δεν είναι flexible, στο να βγει εκτό του σχολικού βιβλίου, ε, εγώ θα πω ότι είναι και λίγο ψεματάκι. Ωραία. Γιατί εντάξει. Τι θα πει: Δεν μπορώ να βγω εκτό του σχολικού βιβλίου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ο καθηγητή μα, νομίζω ήταν στη Δευτέρα Λυκειού, είχε φέρει χάρτη τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Είχα εντυπωσιαστεί εκείνη τη μέρα. Πρώτη φορά έβλεπα χάρτη μέσα στη σχολική αίθουσα. Ωραία. Είχε φέρει χάρτη, χάρτη εκστρατεία στρατιωτικό. Μέσα στην τάξη, το κοτσάραμε και μα εξήγησε τι κινήσει του ελληνικού στρατού. Βέβαια, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν είχα ιδέα ότι είχε γίνει κάτι τέτοιο. Έπρεπε να πάω τρίτη ηλικίου για να το μάθω. Αλλά ναι, τέλο πάντων. Αλλά μπορείς μπορεί να το κάνει. Δεν χρειάζεται. Το... Δεν είναι Ευαγγέλιο το βιβλίο. Εντάξει, οκ. Okay. Πόση ευελιξία έχετε γύρω από το περιεχόμενο του μαθήματο. Και έχει εδώ πέρα ένα πίνακα που λέει ότι στην Ελλάδα το 42% λέει καθόλου. Ε, στην Κύπρο το 38% λέει καθόλου και ότι στην Αλβανία λέει ότι το 60% ότι είναι πάρα πολύ ευέλικτο όσον αφορά το μάθημα της ιστορίας. Δεν έχω ιδέα. Στη Γεωργία λέει το 51%, στην Αρμενία το 49%. Καλό θα ήταν να εξηγήσουν και όλα τι σημαίνει ευέλικτος. Ευέλικτο στο μυαλό μου έχω ότι θα μιλήσουμε σήμερα, ξέρω εγώ, λέει για του Βαλκανικού πολέμου και θα σα φέρω να δούμε ένα ντοκιμαντέρ. Αυτό. Το ερώτημα είναι πώ η ποσότητα συνδυάζεται με την ποιότητα. Και επειδή διδάσκω στην ανώτατη εκπαίδευση, όπου υποδέχομαι του μαθητέ που έχουν διδαχθεί ιστορία στο γυμνάσιο ή στο λύκειο, συνειδητοποιώ ότι υπάρχουν πολλέ ελλείψει. Ε, αλίμονο, εντάξει. Δεν χρειάζονται περισσότερε ώρε, αλλά καλύτερα περιεχόμενα σπουδών που θα του βοηθήσουν να αποκτήσουν ιστορική συνείδηση. Πρώτα, Απ' όλα, ο μαθητή πρέπει να μάθει να τοποθετείται μέσα στο χρόνο. Βλέπω στο πανεπιστήμιο παιδιά που έχουν αδυναμία να ξεχωρίσουν το 19ο από τον 20ο αιώνα. Σου λένε αυτό έγινε κάπου στο 1000... Ναι, αυτό ισχύει. ισχύει. Δεν είναι θέμα ευφυία, αλλά έχει να κάνει με τη δυνατότητα να τοποθετούνται στο χρόνο, που είναι θέμα εκπαίδευση. Εξηγεί ο καθηγητή. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα καλό είναι να υπάρχουν και περισσότερες ώρες Γιατί οι περισσότερες ώρες βοηθάνε Δηλαδή εγώ πραγματικά θεωρώ ότι πως είχαμε κάποτε γλώσσα γλώσσα μαθηματικά Και είχαμε δύο ώρες γλώσσα ε, Άνετα θα μπορούσε να ήταν ιστορία ιστορία μαθηματικά Γιατί στα μαθηματικά είναι πιο στάνταρ τα πράγματα. Δεν υπάρχει κουβέντα. Θα του δείξει εκεί την τυπολογία τη δευτεροβάθμια εξίσωση, θα του το δώσει στο σπίτι και πολύ απλά θα του πει: Άντε, για». Ωραία, διάβασε εκεί. Ε, από εκεί και έπειτα όμως στην ιστορία θα υπάρξει συζήτηση, θα υπάρξει παρεκκλήνων διάλογος, θα υπάρξει ας πούμε λίγο και γι' αυτό, ε, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο flexible με τα ιστορικά βιβλία που λέει πριν. Ωραία. Ε, Νίκο μου, ξέρεις πόσο χοντρά είναι τα βιβλία ιστορία στα ελληνικά κατεχόμενα σχολεία. Ε, τι εννοούμε χοντρά, λίγο συνονόματε ανάλυση μου το. Όσοι κάναμε ιστορία είναι τυχεροί. Εμεί δεν κάναμε ποτέ ιστορία. Ό,τι έμαθα μόνο μου το έμαθα. Τζορτζ Καρα... Καμαρέδο, πολύ σωστό. Εντάξει, ίσω έμαθε και την καλύτερη ιστορία, εγώ θα πω. Γιατί και αυτοί που κάνανε ιστορία, από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα με βάση ο Σαλέου καθηγητή, έχουν πολλέ ελλείψει. Και για να είναι σε bold, αυτό είναι ένδειξη σήμα βοηθεία. Ζητάει βοήθεια. Πρώτα απ' όλα, ο μαθητή πρέπει να μάθει να τοποθετείται μέσα στο χρόνο. Ε, βλέπω, ωραία, να τοποθετείται μέσα στο χρόνο. Εντάξει, τώρα εδώ στην πρακτική σκέψη δεν νομίζω να έχουμε προβλήματα με τη χρονολόγηση. Έχουμε εξηγήσει πολλέ φορέ τι είναι μια χρονογραμμή. Τέλο πάντων, Ιστορικοί που δεν διδάσκουν Ιστορία. Ο κ. Σωτηρόπουλο επισημαίνει ω κάτι σημαντικό για το γεγονό ότι δεν διδάσκουν το μάθημα τη Ιστορία. Πρωτίστω η Ιστορική, η διδασκαλία γίνεται με όρου παλαιότητα. Επιτέλου, κάποιο βγήκε και το είπε, πόσε φορέ καθόμαστε και συζητάμε για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των ιστορικών εδώ από την πρακτική σκέψη. Έχουμε πολλές φορές ξεσηκώσει αυτό το θέμα. Και επιτέλους κάποιο το λέει, να κάθεται και να κάνει μάθημα ο καθηγητής ή η καθηγήτρια των γαλλικών ιστορία ή ο καθηγητής της γεωγραφίας ή η καθηγήτρια, ξέρω εγώ, της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής. Γιατί έχουμε στερέψει από ιστορικούς. Πόσοι βγαίνουν από το πανεπιστήμιο, ορκίζονται κάθε μήνα, ξέρω εγώ. Για, για ποιο λόγο αυτά τα παιδιά ορκίζονται, Για να πάνε στα σχολεία. Δηλαδή, αν κάποιο είναι παλαιότερο, ακόμα και αν είναι φιλόλογο, προηγείται. Yeah. <laughs> δεν γίνεται μια οργάνωση και κατανομή του να. Επιτέλου, κυρίε και κύριοι, η φωνή μα έχει φτάσει στα μεγάλα ειδησιογραφικά μέσα τη Ελλάδο. Και κατανομή των αντικειμένων με βάση την ειδικότητα και την ειδίκευση. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, δεν συμβαίνει αυτό. Δεν υπάρχουν και τόσοι ιστορικοί, αλλά ακόμα και αν το έχει, ε, δεν το αξιοποιεί. Μπορεί να το κάνει ένα φιλόλογο επειδή είναι περισσότερα χρόνια και προηγείται. Βλακία. Όσο για τον βαθμό που το μάθημα τη ιστορία καλλιεργεί την ιστορική σκέψη, το μεγαλύτερο ποσοστό διαφωνούντων με την τοποθέτηση αυτή καταγράφεται στην Ελλάδα και την Κύπρο. Επίση, η μισή από του δασκάλου στην Ελλάδα εξέφρασαν την άποψη ότι τα ιστορικά εγχειρίδια θέλουν, θέτουν μεγάλου περιορισμού στον τρόπο διδασκαλία. Οκ. Okay. Τι σημαίνει λοιπόν, και έχει κάτω η ερώτηση. Τα εγχειρίδια ιστορία θέτουν περιορισμού στον τρόπο με τον οποίο διδάσκω ιστορία. Ήταν το ερώτημα και οι συμμετέχοντε κλήθηκαν να απαντήσουν. Στην Ελλάδα το 54%, όχι στην Κύπρο το 54% λέει ναι. Και στην Ελλάδα το 50% δεν καταλαβαίνω γιατί κολλάμε στα βιβλία Ιστορία. Εγώ τόσο περισσότερο το θεωρώ ότι είναι λίγο και σαν δικαιολογία γιατί εντάξει, ότι στο τεστ θα βάλει πράγματα που είναι μέσα από το εγχειρίδιο το καταλαβαίνω. Αλλά δεν χρειάζεται στα παιδιά να του μιλά μόνο για πράγματα τα οποία είναι μέσα στο εγχειρίδιο. Ε, δεν το κάναμε ποτέ αυτό. Ε, εντάξει. Λύναμε την ενότητα και μετά συζητούσαμε. Παρουσιάζουν τα εγχειρίδια τη Ιστορία ένα εθνοκεντρικό αφήγημα. Α, για να δούμε. Uh, στη Τουρκία 67%, στην Αλβανία 56%, πάλι Ελλάδα 55%, Ιρλανδία 53%, Ισπανία 47%. Ποια διαφορά με την πρώτη ερώτηση; Για να δω λίγο; Α, ah, πόση έμφαση δίνεται στη διδασκαλία των εθνικών γεγονότων; Οκ, okay. άρα υποθέτω ότι το εθνοκεντρικό αφήγημα είναι ότι και καλά ε, γύρω από τους Έλληνες ας πούμε. Όχι απλά στα εθνικά γεγονότα. Εθνικό γεγονό είναι και η Επανάσταση του 21. Αλλά εθνοκεντρικό είναι άμα το αναλύσει μόνο από την πλευρά των Ελλήνων. Οπότε και εδώ είμαστε. Πού είμαστε, πού είμαστε. Εδώ είμαστε τρίτη, κυρίε και κύριοι, 55%. Και πού είναι τα λιγότερα εθνοκεντρικά. Ανδώρα, στη Γεωργία 65%. Πορτογαλία 51%. Στη Βαρντάρσκα 47%. Ό,τι έκπληξη. Οι Σκοπιανοί δεν διδάσκουν εθνοκεντρικά ιστορία. έθνο. Λοιπόν. Αλλά αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Η Τουρκία 67%, η Ελλάδα 55%. Εντάξει. Και πάλι, εδώ έρχεται η άλλη ερώτηση, αυτό που είπαμε πριν. Δεν έχει χρόνο. Δεν έχει χρόνο να πει κάτι. Δηλαδή, θα κάνει το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και θα πει ο άλλο, γιατί το διδάσκει εθνοκεντρικά μόνο με τον εθνικό διχασμό, λε και η Ελλάδα μόνο ήταν στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ή στο δεύτερο παγκόσμιο. Δεν προλαβαίνει. Άμα κάποιο θέλει να μάθει, α πούμε, για την επιχείρηση Βαλκυρία στο δεύτερο παγκόσμιο να δολοφονήσουν τον Αυστριακό ζωγράφο, να πάει και να το μάθει. Δεν προλαβαίνει μέσα στο βιβλίο Ιστορία αυτό να το πει. Ωραία. Μόνο ω επικεφαλίδε ξέρω εγώ. Πήγαν εκεί οι Ρώσοι, πήγαν εδώ οι Αμερικάνοι, πήγαν εδώ οι Γερμανοί, μπλα μπλα μπλα. Εμά μα νοιάζει το σχολείο πρωτίστω να δίνει την πληροφορία που πρέπει στα παιδιά, ούτω ώστε να του είναι χρήσιμα για την κοινωνία που ζουνε. Μία πιο κοντινή ματιά στα αποτελέσματα τη έρευνα μα επιτρέπει ακόμα να δούμε την ποικιλία απόψεων γύρω από την οικοδόμηση τη ευρωπαϊκή ταυτότητα. Α, εδώ πέρα <coughs> είμαστε στο πολύ ενδιαφέρον κομμάτι στο αν πρέπει πρωτίστως να μπαίνει η ελληνική ιστορία όσον αφορά τη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας ή αν πρέπει να μπαίνει η ευρωπαϊκή ιστορία. Δηλαδή, ποια συνείδηση πρέπει να έχει ένας πολίτης ο οποίος βγαίνει από ένα σχολείο της Ελλάδος ότι πρωτίστως είναι Έλληνας ή ότι πρωτίστως είναι Ευρωπαίος. Το οποίο επίσης είναι μιμιδιακό debate αλλά θα λίγο να δούμε τα αποτελέσματα και θα το συζητήσουμε. Για παράδειγμα, στην Ανδώρα ποσοστό 50% τη θεωρεί πιο σημαντική από την εθνική. Καλά, στην Ανδώρα δεν έχουν και εθνική ιστορία. Έχουν στην Ανδώρα εθνική ιστορία. Τώρα θα, θα μπούμε στη Wikipedia να μάθουμε για την Ανδώρα. Στη Πορτογαλία 47%, στο Λουξεμβούργο 39%, στην Ελλάδα 28%. 28% θεωρεί στην Ελλάδα πιο σημαντική την Ευρωπαϊκή. Οκ. Okay. Αντιθέτω, στη Τουρκία 41%. Αρμενία, στην Ισπανία και στην. ναι, θεωρούν πιο σημαντική την ανάπτυξη εθνική υπερηφάνεια. Δηλαδή, εμεί μπαίνουμε με ένα 28% ε, ότι πρωτίστω η ευρωπαϊκή ιστορία και οι Τούρκοι μπαίνουν με ένα 41% πρωτίστω η τουρκική. Και όχι απλά τουρκική. Ανάπτυξη εθνική υπερηφάνειας. Κάτι που είναι αδιάφορο για το μάθημα τη ιστορία. Πολλέ φορέ μπερδεύουμε. Ε, Πολλέ φορέ μπερδεύουμε την εθνική υπερηφάνεια με την εθνοκεντρικότητα του μαθήματος της ιστορίας. Δεν σημαίνει επειδή το μάθημα της ιστορίας είναι εθνοκεντρικό, σου προκαλεί και η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι αν, στο, αν τα βιβλία Ιστορία είναι γραμμένα τύπου και πήγανε οι ένδοξοι πρόγονοι μα και κατέστρεψαν του εχθρού, του αιωνίου, οι οποίοι ε, ε, καταδυνάστευαν το έθνο και ήσαν ε, ε, υπό τον τράχυλο ημών κτλ. Αυτά όλα δημιουργούν ε, συναισθήματα. Εμά στην ιστορία δεν μα νοιάζουν τα συναισθήματα. Βλέπετε πώ κάνουμε και τα βίντεο στην πρακτική σκέψη, ξέρω εγώ. Παπα, 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 παπα. Μόνο γεγονότα το πολύ πολύ να έχουν επίθετα, όλα τα υπόλοιπα είναι στήρα γνώση. Εντάξει. Και νομίζω το κάνουμε και καλά, τουλάχιστον αυτό βλέπω από εσά. Τι θα προτιμούσατε να καλλιεργήσουν οι μαθητέ σα στη τάξη, την εθνική υπερηφάνεια ή την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Για να δούμε, η Ελλάδα που είναι. Η Ελλάδα, ε, την εθνική υπερηφάνεια το 41% λέει όχι. Την ευρωπαϊκή ταυτότητα λέει ναι το 60%. Εδώ βρίσκω λίγο προβληματική την, ιστο... ε, την, ε, την ερώτηση. Γιατί, όπως είπα και πριν, ε, τι θα πει η εθνική υπερηφάνεια στο μάθημα της ιστορίας Ότι η Ελλάδα τα κάναμε όλα σωστά, ξέρω εγώ. Δε, δε, δεν καταλαβαίνω την ερώτηση μου. μου Είναι λίγο περίεργο, α πούμε. Γιατί, δεν είναι απλά, ε, είναι σε αντιπαραβολή με την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Τι σημαίνει, α πούμε, σε αντιπαραβολή με την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Ίσως είναι δύο διαφορετικέ τότε ερωτήσει. Απλά τι έχει στο ίδιο γράφημα. Άρα να τις δούμε ως διαφορετικές. Άρα, το 41% στην Ελλάδα λέει ότι δεν πρέπει οι μαθητές του να παίρνουν εθνική υπερηφάνεια από το μάθημα, ένα 27% είναι στη μέση και ένα 32% λέει ότι θέλω να παίρνουν εθνική υπερηφάνεια από το μάθημα της ιστορίας. Ενώ, όσον αφορά την ευρωπαϊκή ταυτότητα, εδώ είναι λίγο περίεργο. Γιατί, αν τα πάρουμε ως δύο διαφορετικά γραφήματα, λέει ότι Ευρωπαϊκή ταυτότητα θέλουν το 17% πρωτίστως να διδάσκεται, ένα 23% είναι στη μέση και ένα 60% είναι υπέρ. Hm. Άρα είναι αντιστρόφως ανάλογο το ποσοστό. Οπότε, οπότε αφού είναι αντιστρόφως ανάλογο, δηλαδή όσο μικρότερο ποσοστό θέλουν να είναι εθνικά υπερήφανοι αυτοί που διδάσκονται ελληνική ιστορία, ταυτίζονται με αυτούς οι οποίοι θέλουν να είναι πρωτίστως η ευρωπαϊκή ταυτότητα μπροστά. Γιατί, είναι χαζό αυτό το πράγμα. Και θα εξηγήσω γιατί είναι χαζό. Όπως είπαμε πριν, η ιστορία είναι η σχέση, η, η σχέση τη μεγάλη σου οικογένεια, α πούμε, του έθνου σου και μετά της φιλή σου, ωραία, στην Ήπειρο που ανήκει, ε, και μετά της ανθρωπότητας, Εντάξει, μεγάλη οικογένεια, τεράστια. Για να μάθει πρωτίστω να εκτιμά την ευρωπαϊκή σου ταυτότητα, τη ταυτότητα τη φυλής σου και μετά να μάθει να εξυψώσει την έννοια του ανθρώπου που είσαι, ωραία, το όνομα του ανθρώπου και να αντιληφθείς τι σημαίνει να ανήκει σε μια παγκόσμια κοινότητα, πρέπει πρωτίστως να υποστηρίξεις την τοπική σου ταυτότητα. Γιατί ένα παιδί το οποίο ε, ξεκινάει να υφίσταται δεν μπορεί να αρχίσει να τρέχει, να κάνει χιλιάρια άμα δεν μάθει να μπουσουλάει. Είναι τα βήματα για να αντιληφθείς ε, με τους ομο... με πάλι με την τακτική των ομόκεντρων κύκλων, δηλαδή ο κύκλο μέσα είναι η τοπική σου ταυτότητα, ξέρω εγώ, να μάθει για την πόλη των Σερών, λέμε τώρα, εντάξει. Μετά να μάθει για την περιφέρειά σου, για τη Μακεδονία. Μετά να μάθει για το ελληνικό έθνο. Ε, μετά να μάθει ε, για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Μετά να μάθει για την ιστορία τη φυλή σου. Μετά να μάθει, ξέρω εγώ, για την ιστορία του κόσμου. Άμα δεν μάθει για την τοπική ιστορία, δηλαδή την εκτιμήσει κυριολεκτικά αυτό, δεν μάθει να εκτιμάς, δεν θα μπορέσει να μάθει να εκτιμά την ευρωπαϊκή ή την παγκόσμια. Οπότε είναι λίγο χαζό αυτό το δίλημα, δηλαδή, τι σημαίνει μέσα στα, στοι... στα... στα σχολεία. Εντάξει, εγώ να καταλάβω ότι εθνική υπερηφάνεια, είπαμε, στο μάθημα τη ιστορία είναι δευτερεύον. Πρωτίστω είναι η πληροφορία που πρέπει να μεταδοθεί. Το αν θα είναι εθνοκεντρική, αυτό είναι γεγονό, δεν μπορεί να είναι αλλιώ. Είναι χαζό debate αυτό. Αλλά το να προωθείται πρωτίστως η ευρωπαϊκή ταυτότητα από την ελληνική, δηλαδή 60% έναντι 17% και με ένα 23% στη μέση, είναι χαζομάρα. Ωραία. Δηλαδή, φτιάχνουμε πολίτε οι οποίοι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι έχουμε μια ένωση ευρωπαϊκή η οποία ονειρεύονται κάποιοι ότι κάποια στιγμή θα γίνει σαν τι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική, αλλά και οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική και όλα τα ομόσπονδα κράτη έχουν μια τοπική ιστορία όπου ο κάθε πολίτη είναι περήφανο γι' αυτή ο, ο Τεξανό, ο, ξέρω εγώ, αυτό που ζει στο Κολοράντο, στη Φλόριντα κτλ., μαθαίνει πρωτίστω την τοπική ιστορία τη πολιτεία του και μετά για τι Ηνωμένε Πολιτείε, ω μέρο αυτή. Το, το, να μαθαίνει απευθεία για την ευρωπαϊκή σου ταυτότητα, χωρί να μάθει για την ιδιαίτερη σου που είναι η ελληνική, ή πόσο μάλλον για την ακόμα πιο ιδιαίτερη σου που είναι τη πόλη ή του γένου που ανήκει, ωραία, γένο υπηρώτε, Μακεδόνε, ξέρω εγώ κτλ., είναι προβληματικό. Θα έχει κενά. Ε, αυτό δεν είναι καλό ποσοστό. Ωραία. Και πώ συνεχίζει, όσον αφορά για το πώ γίνονται αντιληπτέ οι σχολικέ εξετάσει, συμμετέχοντε από την Αλβανία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Κύπρο, ανέφεραν ότι αυτέ ασκούν πίεση τόσο στου ίδιου όσο και στου μαθητέ, επιδρώντα σε μεγάλο βαθμό στην άσκηση τη διδασκαλία. Οπότε βλέπετε ότι τα ποσοστά τα οποία αναφέρουμε είναι ε, ιστορικοί. Είναι δάσκαλοι, καθηγητέ αυτοί οι οποίοι απαντάνε. Μάλιστα, συμμετέχονται στην Ελλάδα βρίσκονται μεταξύ των χωρών με τη χαμηλότερη επιμόρφωση, δηλώνοντας ότι πήραν μέρο λιγότερο από μία φορά το χρόνο σε σεμινάριο σε ποσοστό 71%. Ενώ στον αντίποδα, το 74% των συμμετοχών στη Σλοβενία ανέφεραν ότι παρακολούθησαν τουλάχιστον 5 σεμινάρια τα τελευταία 3 χρόνια. Δηλαδή, παρατηρήστε το εξή. Ρωτάει, Πόσε φορέ τα τελευταία τρία χρόνια παρακολουθήστε σεμινάρια για τη διδασκαλία τη Ιστορία από τι εκπαιδευτικέ αρχέ. Ωραία, και πάνω λέει σε παρένθεση Υπουργείο Εκπαίδευση, από Ινστιτούτα ή οτιδήποτε. Στην Ελλάδα, το 71% δεν έχει παρακολουθήσει σεμινάριο τα τελευταία τρία χρόνια. Κυρίε και κύριοι, αυτό είναι πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί η Ιστορία. Ε, παρόλο που μπορεί να φαίνεται ως μια επιστήμη η οποία είναι τέλος πάντων παγιωμένη και εντάξει τα ανακαλύψαμε όλα και τέλος δεν πάβει να εξελίσσεται ως προς τους τρόπους εξέτασή εξέτασής της και, αλλά και ως προς το περιεχόμενο της γιατί κάθε χρόνο αποχαρακτηρίζονται διάφορα αρχεία μπορεί φέτος να αποχαρακτηριστούν οι αρχεία της Αμερικής που δεν ενδιαφέρουν εμά. Ωραία, την Ελλάδα. Αλλά ξέρω εγώ, να, πριν 10 χρόνια αποχαρακτηρίστηκαν αρχεία για το πώ πουλούσε η Ελλάδα τη δεκαετία του 80 παράνομα όπλα στο Ιράν και στο Ιράκ. Δεν, δεν έχουμε ιδέα ότι αυτά υπάρχουν, ξέρω εγώ. Έπρεπε εγώ να μπω, να κάνω την έρευνα μέσα στα αρχεία ε, τη Αμερική, τα μυστικά τα οποία τα εκθέτουν στο διαδίκτυο. Δεν είναι κάτι τρομερό έτσι. Μπαίνει και το βλέπει όσα είναι αποχαρακτηρισμένα. Να βρω το συγκεκριμένο, να το διαβάσω, να το μεταφράσω και μετά να σα παρουσιάσω για την πυρκάλ τώρα λέμε έτσι. Ωραία, το πώ ουσιαστικά πουλούσε όπλα. Όσοι έχετε δει το βίντεο, ξέρετε γιατί μιλάμε. Πρώτη εδώ, ε, στην πρακτική σκέψη, να το πούμε γι' αυτό. Συνεπώ, στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο πρόβλημα γιατί οι ίδιοι οι καθηγητέ δεν βρίσκουν λόγο να εξελιχθούν, να αναπτυχθούν, όταν πηγαίνει σε ένα σεμινάριο ιστορία, δεν είναι ότι απλά πα εκεί να ακούσει να περάσει το απόγευμά σου. Κάθεσαι, συζητά με άλλου συναδέλφου, ανταλλάσσει ιδέε, βλέπει, α πούμε, π.χ. αλγοριθμοποίηση τη ιστορία. Εγώ αυτό θα μπορούσα να κάνω ένα σεμινάριο και ω Ινστιτούτο Μουστακισμού, ξέρω εγώ, να οργανώσω ένα σεμινάριο τριήμερο ε, λέμε τώρα, ξέρω εγώ, στα Ιωάννινα και να καλέσω ιστορικού να έρθουν εκεί να με ακούσουν για το πώ να αναλύουν καλύτερα την ιστορία. Ή ξέρω εγώ, αντίστοιχα, κάποια συναδέλφισα να έρθει και να μα κάνει ε, μία παρουσίαση στο σεμινάριο ψηφιακέ εφαρμογέ. Ωραία, πώ να τι χρησιμοποιούν στην τάξη. Όταν λοιπόν ακριβώ από πάνω από την Ελλάδα στο 86% είναι η Βαρδάρσκα, ξέρω εγώ, οι Σκοπιανοί, ότι δεν συμμετέχουν σε σεμινάρια που σε τι σεμινάρια να συμμετέχουν εξάλλου τι παραπάνω να μάθουν από ιστορία αυτή δεν έχουν χαχα τρίτη φορά που κάνω αυτό το αστείο στο live ναι έτσι λοιπόν ε, είναι πρόβλημα γιατί η Ανδόρα είναι στο 83% από κάτω μας είναι η Ισπανία η Κύπρος η Τουρκία και στη Γεωργία δεν ξέρω τι γίνεται το 61% πάει στα σεμινάρια έχουν ξεσκιστεί στα σεμινάρια οι τέτοιοι οι, στη Γεωργία στο Λουξεμβούργο το 74% okay. Είναι πάρα πολύ θετικό, ε, όσοι είστε επιστήμονες και τα λοιπά πρέπει να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ θετικό να πηγαίνετε σε σεμινάρια, σε ημερίδες, σε παρουσιάσεις που γίνονται σε κέντρα ιστορία, σε βιβλιοθήκες, σε βιβλιοπολία, βοηθάει πάρα πολύ. Κυρίως για τα public relations, για τις δημόσιες σχέσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν στην Ελλάδα οι καθηγητές δεν έχουν λόγο να βελτιωθούν, γιατί οι περισσότεροι ας πούμε δουλεύουν στο δημόσιο τομέα, δεν ξέρω τι γίνεται στον ιδιωτικό, αν κάποιο καθηγητή γίνεται καλύτερο, πώ πληρώνεται. Αλλά στο δημόσιο τομέα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει επιβράβευση αυτού που θα κάνει καλύτερο μάθημα. Δεν, δεν υπάρχει επιβράβευση κάποιου που θα πάει τα παιδιά σε κάποιον διαγωνισμό ιστορία ή θα πάει τα παιδιά σε ένα μουσείο να του κάνει κάποια εκδρομή. Θα πληρωθεί τόσο όσο και ο τρόμπα που μπαίνει μέσα στη τάξη, α πούμε, και βαριέται που ζει, καπνίζει και δεν ξέρω, κάτι άλλο. Βρείτε εσείς κάποιο αρνητικό που έχετε στο μυαλό σας. Ε, η, αντίστοιχα, η βαρεμένη δασκάλα ξέρω εγώ 100 χρονών που την πήρε κάποτε το Πασόκ τότε με την επιτηρίδα <laughs> το 1600 που ψηφίζαμε τον Παπανδρέου και έχει μείνει με στα σχολεία και ε, παιδιά ταξική πάλι και εντάξει βαρεθήκαμε κάθε χρόνο τα ίδια εντάξει δεν γίνεται όταν δεν υπάρχουν κίνητρα βελτίωσης να βελτιώνεται ο καθηγητής. Ωραία, Εντάξει, αυτά είναι δομικά προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματο. Διδάσκοντα την ιστορία, διδάσκει την ειρήνη. Και θα κλείσουμε με αυτό εδώ πέρα και μετά πάμε να κάνουμε λίγη συζήτηση στο chat. Ελπίζω να έχετε κάνει όλοι like, βέβαια, όλοι και όλε. 500 άτομα και σήμερα, έλα λίγο, let's go. Ε, διότι λέει μέσα ο κύριο Σωτηρόπουλο ότι μέσω τη ιστορία μπορεί να διδάξει την ειρήνη. Ότι πολύ απλά διδάσκοντα την ιστορία, καταλαβαίνει τη βαθύτερη ανάγκη ο κόσμο να έχει ευμάρεια, ε, να, 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 υπάρχει ειρήνη, να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των εθνών, τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχουν αυτά. Ε, εγώ θα προσέθετα και κάτι ακόμη. Ωραία. Μεγάλος παράγοντας για την ειρήνη δεν είναι μόνο το «Αχ, κακός ο πόλεμος, τελείωσε». Μεγάλος παράγοντας για την ειρήνη είναι να μάθει και ένα έθνος να αμήνεται και να υπερασπίζεται το δικαίωμά του στην ύπαρξη υπό οποιαδήποτε συνθήκη διότι τις περισσότερες φορές στην ιστορία οι πόλεμοι δεν γίνονται απαραίτητα αρκετές φορές ας πούμε δεν γίνονται απαραίτητα επειδή κάποιο έθνος, πληθυσμός, βασίλειο, κράτος όπως θέλετε πείτε το αποφασίζει ότι θέλει να γίνει παγκόσμιος κυβερνήτης ή οτιδήποτε ή ασκεί bullying σε κάποιο άλλο πολλές φορές επειδή εξ αρχής το έθνο το οποίο τρώει bullying, εγώ θα σα το πάω από την ανάποδη. Το έθνο που τρώει bullying ή το κράτο ή ο πληθυσμό δεν βάζει φρένο ...στο bullying όταν πρέπει. Μέσω της ιστορίας... ...αν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να μάθουμε και να είναι σημαντικό... ...είναι οπωσδήποτε αυτό. Να μάθουμε δηλαδή... ...να μπορούμε να εντοπίζουμε τον κίνδυνο... ...να εντοπίζουμε την ευκαιρία... ...δηλαδή το μάθημα της ιστορίας να γίνει διαδραστικό και από άποψη σκέψης... ...όχι απλά μαθαίνω πράγματα... ...κρακ, κρακ, κρακ, κρακ. ...να σου μάθει ο άλλος το γεγονός ότι πρέπει ό να μάθεις να βλέπεις πίσω από τα γράμματα της ιστορίας, πίσω από τις πηγές. Και ένα άλλο σημαντικό, το οποίο μέσα το έλεγε, ε, δεν ξέρω γιατί εδώ πέρα το το ξεφύγαμε τέλο πάντων, ήταν για, την, ε, για τη γεωγραφία. Σε ποιο σημείο το έλεγε εσύ, γιατί θυμάμαι ότι το είχα δει. Μ, για τις μειονότητες, για την ύλη του μαθήματος. Δεν το έλεγε, τι φάση, κακό στιμάμαι. Τέλο πάντων, ε, ότι πρέπει να ενωθεί το μάθημα της ιστορίας με τη ε, γεωγραφία. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως η πιο σημαντική αλλαγή, δηλαδή άμα με ρωτούσατε τι θα ήθελες με ένα ραβδάκι μαγικά την επόμενη μέρα να αλλάξουμε, εγώ θεωρώ ότι θα ήταν αυτό. Δηλαδή ότι πρέπει, οπωσδήποτε, καταρχάς να υπάρχει χάρτης όταν αναλύεται ένα ιστορικό γεγονό, οτιδήποτε. Οποιοδήποτε και αν είναι, χάρτη για την περιοχή όπου αναλύεται το γεγονό. Ωραία. Αφού έχουμε χάρτη, πρέπει μετά να καθόμαστε και να συζητάμε για τη γεωγραφία. Δηλαδή, δεν γίνεται να μιλήσει για Μικρασιατική Εκστρατεία, για Βαλκανικού Πολέμου, για οποιοδήποτε γεγονό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό ή στρατιωτικό, χωρί να ξέρει γεωγραφία. Τα βιβλία που πολλέ φορέ αναφέρουμε εδώ στην πρακτική σκέψη, όπω το Εχμάλωτο τη Γεωγραφία, α πούμε, του Τιμ Μάρσαλ, πάρα πολύ ωραία, Εξαιρετικό. Εκεί απέναντί μου το έχω να το βλέπω. Ωραία. Βοηθάνε πάρα πολύ, διότι τότε ο μαθητή καταλαβαίνει ότι δεν μιλάμε απλά για άκυρα γεγονότα μέσα στο χρόνο. Έτσι απλά, Γιούργια, έγινε αυτό, έγινε και εκείνο κτλ. Όχι ο μαθητής καταλαβαίνει ότι μιλάμε για γεγονότα τα οποία από την αρχή μέχρι το τέλος είχαν σκεπτικό, λογική και στόχο στο πώς έγιναν, στο γιατί έγιναν και με τον τρόπο που έγιναν. Πολύ σημαντικό. Αυτό βοηθάει η γεωγραφία. Η γεωγραφία πολλές φορές ορίζει πολέμους, έκβαση μαχών, πολιτικές αποφάσεις, οικονομική ανάπτυξη, ε, κοινωνική ανάπτυξη, ανάπτυξη θρησκειών, ανάπτυξη συνηθιών, ανάπτυξη τρόπου ζωής, διατροφής, τα πάντα. Δεν γίνεται γεωγραφία χωρίς το μάθημα της ιστορίας. Εγώ μάλιστα θα έλεγα ότι αν ήμασταν ιδιαίτερα μάγκε στην Ελλάδα, θα ενώναμε το μάθημα της ιστορίας με το μάθημα της γεωγραφίας και δεν θα καθόμασταν να είχαμε μάθημα γεωγραφίας που επί πόσες τάξεις στο δημοτικό μαθαίναμε πόσες λίμνες και ποτάμια έχει η Ελλάδα. Δεν μας νοιάζει. Δεν μα νοιάζουν πραγματικά. Δεν μα νοιάζουν ούτε πόσα βουνά έχει η Ελλάδα, ούτε πόσα νησιά έχει η Ελλάδα, ούτε πόσα ποτάμια έχει η Ελλάδα. Αυτά τα ονόματα και τα κτλ. θα μεγαλώσει κάποιο, θα τα μάθει. Δεν τα έμαθα ποτέ. Έμαθα τα νησιά τη Ελλάδα, τα ποτάμια και τι λίμνε και τα βουνά μέσα από τα βίντεο που κάνω στην πρακτική σκέψη. Δεν τρέπομαι να το πω. Ναι. Γιατί στο σχολείο δεν μπορεί να τα μάθει. Άντε ήξερα εδώ γύρω γύρω τι υπάρχει. Ήξερα μια πίνδο από το 40, έναν αξιό, ένα στριμώνα, μέχρι εκεί. Ωραία. Τα ποτάμια τη στερεά Ελλάδα, πούμε, τα έμαθα από το βίντεο που έκανα για το πώ η Ελλάδα απέκτησε νερό στα σπίτια, ξέρω εγώ. Τρελάθηκα. Το ότι η λίμνη Κερκίνη, ξέρω εγώ, ήταν τεχνητή, δεν είχα ιδέα. <χαι> Ωραία. Το πώ φτιάξαμε τη λίμνη του Μαραθώνα επίση. Και τα χρήσιμα τη γεωγραφία, κλιματολογικές συνθήκες ε, χερσαία έθνη, θαλάσσια έθνη ε, ναυτική οδή, choke points, checkpoints, σε ξέρω εγώ κέρια σημεία πάνω στο χάρτη σημεία πνιγμού πάνω στο χάρτη δηλαδή εκεί πέρα όπου ε, υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση σημαντική γεωστρατηγικής ε, τέλο πάντων αξίας όλα αυτά ποτέ έπρεπε να μεγαλώσω και με δικά μου έξοδα να πάω δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι καθόλου όλα τα ονόματα των νησιών τη Ελλάδα. Έχουμε 2000 νησιά. Εντάξει, κάποια στιγμή, αν θέλει κάποιο, τα μαθαίνει. Αλλά αντί να μου μάθει για τα σημαντικά πράγματα, για το πώ να βλέπω τον εαυτό μου πάνω στον κόσμο, ω πολίτη του κόσμου, αφού μου λέει, μου μάθε άσχετε, χαζομάρε, ξέρω εγώ. Άντε να τα πούμε μία φορά. Μία φορά να τα πούμε. Ότι ξέρει κάτι, έχουμε 12 βουνά στην Ελλάδα. Έχουμε τον όλυμπο που είναι πολύ ωραίο. Μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα είναι άχρηστα. Πρότασή μου. Ένωση μαθήματο ιστορία, γεωγραφία, εκπώνηση δύο συγγραμμάτων τουλάχιστον, όπου στο ένα θα είναι τα ιστορικά γεγονότα, στο άλλο θα είναι τα γεωγραφικά και θα καλούνται οι μαθητέ να κάνουν συνταυτισμό και με αυτόν τον τρόπο να αναπτύσσεται και η κριτική σκέψη με στους μαθητές. Γιατί θα τους πεις, για ποιο λόγο ο ελληνικός στρατός δεν μπόρεσε, ξέρω εγώ, να μείνει στην, στη του, μετά τη μάχη του Σαγκαρίου να περάσει την Άγκυρα. Ωραία, θα σου αναλύσει τα πολιτικά, τα οικονομικά, τα στρατιωτικά, αλλά θα σου αναλύσει και τη γεωγραφία. Θα σου πει: Αλμυρά έρημο, πολύ ζέστη. Το χειμώνα εκεί κάνει πολύ κρύο στην έρημο. Ε, κακοτράχαλο τοπίο, καθόλου βλάστηση. Ε, αυτό σημαίνει δύσκολα βοσκοτόπια. Δύσκολα να βρει τροφή από το γύρο περιβάλλον. Δεν έχει δάση για να παίρνει δέντρα. Δύσκολα logistics, δεν μπορεί να μεταφέρει πρώτε ύλε. Δεν έχει νερό. Μπούμ. Ξαφνικά τον έχει τρελάνει, τον έχει κάνει. Ε, από εκεί που ήταν εδώ, ξέρω εγώ, για να σκέφτεται τα γύρω του, τον έχει βάλει εδώ πέρα το μαθητή. Ωραία. Αυτό. Πρόταση δική μου. Ε, αν δεν ήταν η Ανδώρα, θα ζούσαμε ακόμα σε σπηλιέ, λέει ο Γιάσονα. Τι, τι φάση αυτή η Ανδώρα εντωμεταξύ, Για να μπούμε λίγο. Περίμενε, περίμενε. Έχουμε χρόνο. Ε, κάτσουμε να διαβάσουμε λίγο για την ιστορία τη Ανδώρα. Θυμάμαι όταν έπαιζα, ε, όταν έπαιζα Supreme Ruler ότι λεγόταν αυτή η χώρα Ανδώρα Λαβέλια. Κάτι τέτοιο. Ε, δηλαδή δεν ήταν σκέτο Ανδώρα, ήταν μαζί με κάτι άλλο. Λοιπόν, ε, τώρα μου κινήσατε το ενδιαφέρον. Γιατί θα ζούσαμε στι σπηλιέ, Μήπω όταν αυτοί χτίζαν παρθενώνες εμεί ήμασταν στα κεραμίδια. Καταρχά γιατί έχουν σημαία τη Ρουμανία. Αυτό δεν είναι η σημαία τη Ρουμανία. Κάτσε, περίμενε. <laughs> Τι παίζει εδώ, Ρουμανία flag. Γιατί, γιατί η Ανδόρα έχει σημαία τη Ρουμανία, Γιατί κοπιάρουνε, Τι έθνη είναι αυτά στην Ευρώπη, Ποιο το έφτιαξε, Το πριγκιπάτο τη Ανδόρα ε, είναι περίκλειστο κράτο που βρίσκεται στην νοτιοδυτική Ευρώπη, στα ανατολικά πυρηναία μεταξύ Γαλλία και Ισπανία. Καλά θυμόμουν. Έχει έκταση 468 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό έω ε, το χωριό σου ξέρω. Κάπω έτσι. Μια κομμόπολη τη Ελλάδα είναι η ανδώρα. Σύμφωνα με επίσημη εκτίμηση για το 2023. Το συνολικό μπλα μπλα μπλα. Να! Εκτός της, α, η πρωτεύουσα είναι Ανδόρα Λαβέλια, οκ, Ισπανία είναι αυτή, δημιουργήθηκε το 1278 όταν η περιοχή περιήλθε στον κόμι της Φουά, τα δικαιώματα όμως της κομιτείας αυτής πέρασαν, οκ, okay. άρα ουσιαστικά η Ανδόρα ήταν κάτι σαν ένα, ε, σαν το Λουξεβούργο, δηλαδή σαν ένα... Πώ ε, πώς το λένε, ένα χωράφι του παππού σου που δεν το ήθελε κανένας και ήταν μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας και λέει ποιος θα το πάρει αυτό, α μωρέ άστο εκεί να υπάρχει και πήραν τη σημαία της Ρουμανίας, φέρανε τον Άντρου Τέιτ για πρωθυπουργό και λένε εδώ είμαστε <laughs> 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 Προέδρου Γαλλικής Αξιοσημείο είναι το γεγονό ότι η χώρα παραλήφθηκε από τη συνθήκη του 1919 με αποτέλεσμα να παραμείνει σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Γερμανία ω το 1958. <laughs> Προσέξτε, το 1919, από τη Συνθήκη των Βερσαλιών για το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που σκάσαν με τη Γερμανία, η Ανδόρα ήτανε... Πάλι εσείς! <laughs> <laughs> Σκληρή καρδιόλυνση οι κάτοικη τη Ανδόρα. Δεν δεχόμαστε ειρήνη. <laughs> είναι, είναι σαν το μη με το παπάκι που κρατάει ένα... Με τη χίνα που κρατάει ένα μαχαίρι και λέει Peace was never an option. <laughs> Ωραία, είναι, είναι, η Ανδόρα είναι αυτό εδώ που είναι... Peace was never an option. Να, αυτό εδώ το παπάκι είναι η Ανδώρα. <laughs> Τι λες ρε φίλε, υπάρχει τέτοια χώρα στην Ευρώπη και δεν το ξέρα. <laughs> Χωρίς λόγο ύπαρξη, ναι. Ανδώρα και πρωτεύουσα Ανδώρα. Ζήτω η Ανδώρα, ναι πάμε τώρα. Ανδώρα, αγαπάμε, για σένα πολεμάμε. Α, α, ανδο, εθνικισμός. <laughs> Πρακτική σκέψη, εγώ μια πλάκα έκανα. Έλα να δεις όμως η ε, Άσονα ότι τα πράγματα εδώ, the plot thickens. Το 1918 ανέλαβε πρώτος πρωθυπουργός ο Όσκαρ Ρίβα Σρέτς. Εν το μεταξύ, θέλω ε, το εξής. Το 1958 πώς ανακάλυψαν ότι είναι σε πόλεμο με τη Γερμανία ακόμα. Δηλαδή σε φάση τι ξέρω εγώ, είδανε τον Κάιζερ στο δρόμο και του είπανε «Ε, μπρο, έχουμε μπιφ ξέρω εγώ από το, απ το 20». «Έχουμε μπιφ από το 20 μήπως να το λύσουμε». «Περασμένα, ξεχασμένα, ε, ε, εθνική συμφιλίωση». Και ε, ε, είναι φουλ γιατί είναι για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο <laughs> η Ανδώρα uno reverse card στον αυστριακό ζωγράφο στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε φάση ότι εμείς δεν πολεμάμε σένα εμείς πολεμάμε το δεύτερο Reich όχι με το τρίτο <laughs> <laughs> και τι λέει το 1993 εγκρίθηκε σύνταγμα με δημοψήφισμα είχαν βασιλιά σύμφωνα με το ίδιο όπα μου φύγε μου φύγε ο Κέρσορα. Σύμφωνα με το ίδιο, το Σύνταγμα τέθηκε σε ισχύ την ημέρα που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα τη κυβερνήσεω. Ε, η Ανδόρα έγινε μέλο του ΟΗΕ το 1993. Ε, δεν τη δεχόντουσαν γιατί δεν δε συμπαθούσε του Γερμανού. <laughs> Έπειτα από εκλογές, οι γενικέ εκλογέ οι σοσιαλδημοκράτε του Ζάουμε Μπαρτουμέου. Ρε, εσύ αυτή είναι η Ισπανία. Κέρδισαν συνολικά ο Μπαρτουμέου σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού από κοινού με το Ανδωρανό Κόμμα για την Αλλαγή. Πώ γίνεται να υπάρχει σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και ανδο ανδο πώς το λέει? Ανδωρανό Κόμμα για την Αλλαγή σε πληθυσμό 80.000 κατοίκων. Τι θρησκεία καθολική είναι αυτή. Το λέει πουθενά. Κοινοβουλευτική δημοκρατία. Συγκυριαρχούμενο πριγκιπάτο. Εν μεταξύ, εδώ το πριγκιπάτο το γράφει με ήτα, Εδώ το πριγκιπάτο το γράφει με γιώτα. Να ξέρετε ότι το σωστό είναι με γιώτα. Το πρίγκιπας με ήτα το γράφουμε συχνά αλλά προέρχεται από το αρχαιοελληνικό πρίγκιπς που είναι με ΙΟΤΑ, Έτσι, άσχετη πληροφορία. Λοιπόν, Γεωγραφία και κλίμα. Εξαιτία τη θέση τη. Να, ορίστε, γεωγραφία. Στα Πυρηναία αποτελείται κυρίω από βουνά. Άρα είναι μια βουνήσια χώρα που δεν την ήθελε κανεί και ήταν σε πόλεμο με τη Γερμανία σε τρει διαστάσει και οχτώ γαλαξίε <laughs> για, για, πέντε. Πώ το λένε, Όχι, για πέντε δεκαετίε. Για, για τέσσερι. Για τέσσερι δεκαετίε. Από το 20 μέχρι το 60. Εύκρατο κλίμα. Μάλιστα. Οκ ο, okay, ο θηρεό τη Ανδώρα. Η έδρα του Επισκόπου. Δημογραφία, εδώ είμαστε. Ο πληθυσμό τη Ανδόρα. Ωραία, στο κρατήδιο ζουν Ισπανοί, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Βρετανοί. Α, άρα τι φάση. Είναι κάτι σαν μια μικρή-μικρή Ελβετία που δεν συμπαθεί του Γερμανού. <laughs> <laughs> Πώ γίνεται. Να... Ε, αυτό τώρα μου μείνει τώρα. Πώ γίνεται να ξεχάσει ότι έχει πόλεμο με κάποιον. Α... Πρακτική σκέψη την φάγανε και αυτή τη χώρα οι Ευρωπαίοι. Ναι, γεια σου, να πάει, καταστραφήκαμε. Νομίζω ότι ήταν παπικά εδάφη που ανεξαρτικοποιήθηκαν, λέει ο Αλέξανδρο. Το Λίχτενστάιν είναι εξαιρετική χώρα για να έχει και πρίγκιπα. Ναι, το Λίχτενστάιν, εγώ θα έλεγα ότι και το όνομά του θυμίζει έτσι σε κάτι πιο μεσαιωνικό, έτσι. σαν σα κάστρο, α πούμε. Ακούς, που πα στο Λίχτενστάιν και σκέφτεσαι ότι θα πέσει μια ξύλινη πύλη, α πούμε, μπροστά σου. Πρρρρρ, θα ανοίξει για, για να βγει ο Βασιλιά. Και πρόεδρο τη Ανδώρα είναι. Ένα αλλάξο πρόεδρο τη Ισπανία και μετά τη Γαλλία. Και κάτι παίζει και με την Καθολική Εκκλησία που την κάνει θεοκρατία. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Γλώσσε. Η, κατα... η καταλανική γλώσσα είναι η εθνική γλώσσα τη χώρα. Οι περισσότεροι κάτοικοι τη χώρα μιλούν παράλληλα Ισπανικά και Γαλλικά. Μmm. Οκ. Okay. Το κρατήδιο είναι το μοναδικό μαζί με άλλα τρία Γαλλία, Μονακό και Τουρκία στην Ευρώπη. Να οι Τούρκοι πάλι. Πάλι για τα video games θα είναι εδώ που δεν υπέγραψε τη θεμελιώδη σύμβαση του Συμβουλίου τη Ευρώπη για την προστασία των μειονοτήτων. Τι φάση, κάτσε, περίμενε. Δηλαδή, η Γαλλία δεν έχει υπογράψει την προστασία των μειονοτήτων και είμαστε εμεί οι κακοί στην Ευρώπη. Γάλλοι, τι φάση, Γάλλοι για ποιο λόγο <laughs> <laughs> Οι Γάλλοι <laughs> Άντι οι Τούρκοι να το καταλάβω Έχουν προσωπικού οικογενειακού προσωπικούς οικογενειακούς λόγους Τέλος πάντων η... Το ποινικό μητρό το οποίο το ονομάζουν Η ιστορία της Τουρκίας δεν το επιτρέπει Οι Γάλλοι τι πρόβλημα έχουν <laughs> Άλλο ένα μιμίδιο εκεί Α ναι το Μονακό σωστά Το Μονακό είναι κράτος Το Μονακό είναι μέσα στην ε, Ιταλία Θρησκεία. Ο πληθυσμό πρεσβεύει κυρίω ρωμαιοκαθολικό δόγμα η προστάτηδα του είναι η Θεοτόκο του Μεριτσέλ, μάλιστα, η 8 Σεπτεμβρίου είναι η εθνική γιορτή, καθώ τιμάται η μνήμη τη ε, και τιμάται και η μη προστασία των μειονοτήτων. Κάτσερε, φίλε, δηλαδή, η Γαλλία δεν υπέγραψε την προστασία των μειονοτήτων και εμεί την υπογράψαμε. Γιατί, για ποιο λόγο, τι μα δώσανε, Ούλτρα βασισμένη η Ανδώρα. Προσέξτε, βασιλιά, κράτο, κυρίτο πόλεμο στη Γερμανία από το πρώτο παγκόσμιο. Γίνεται το δεύτερο και εγώ ακόμα έχω κηρυγμένο το πρώτο παγκόσμιο. Και μετά το δεύτερο παγκόσμιο, επίση έχω κηρυγμένο το πρώτο παγκόσμιο. Δεν υπογράφω. Δε, δεν υπάρχουν μειονότητε. <laughs> αυτά είναι αστείωτητε. Δεν υπάρχουν αυτά. Εδώ είναι Ευρώπη. Μακροζωία. Σύμφωνα με Αμερικανική έρευνα του 2007, η Ανδώρα κατέχει το ρεκόρ μακροζωία διεθνώ. Όλοι βασισμένοι στην Ανδώρα. Τελείω εκεί θα μετακομίσουμε. <laughs> Οικονομία. Διακυβέρνηση. Αρχηγό του κράτου από κοινού είναι ο εκάστοτε πρόεδρο τη Γαλλία και ο επίσκοπο του Ουρζέλ. Έτσι οι αρχηγοί κράτου, οι ηγεμόνε είναι σήμερα ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο επίσκοπο του Ουρζέλ. Ε, ε? Σουάν, Ενρίκ, βίβε, ποιοι είναι αυτοί, Ρε, ρε Εσεί, μήπω είμαστε κι εμεί, έχουμε κι εμεί ε, περιθώριο στο να διοικούμε την Ανδόρα. Τι φάση. Δηλαδή, πώ γίνεται να κυβερνάει ο Μακρόν, ταυτόχρονα να μη σέβονται τι μειονότητε, να έχουν βασιλιά αλλά και δημοκρατία, να έχουν κηρύξει κήρυξ, τον πόλεμο στη Γερμανία για 60 χρόνια. Το. Το όνειρο του Τσόρτσιλ είναι αυτό εν τω μεταξύ. Η Γερμανία πρέπει να, βομβαρδίζεται να κάθε 40 χρόνια, ξέρω εγώ. Δεν χρειάζεται να του πει γιατί, το ξέρουν οι ίδιοι και το κάνανε οι Ανδωριανοί. Έχουν σημαία τη Ρουμανία, τον Άντριου Τέιτ για επίτιμο δήμαρχο και του Γάλλου να του κυβερνάνε μαζί με τοπικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Η Ανδώρα είναι το σπίτι μα. Οι Γάλλοι, γιατί να υπογράψουν προστασία μειονοτήτων όταν η μειονότητα είναι η Γάλλη, θα έλεγε κάποιο κακοήθη. Ουφ, ε, ε, τότε και αν χρειάζονται προστασία μειονοτήτων Αλέξανδρε οι Γάλλοι δεν θέλουν ο Κιτανούς, Κορσικανούς και Βρετανούς όχι οι Άγγλους να κάνουν αυτονομία ή κράτος Α, κοίτα να δεις μυδία. Γελάει ο Γιάσονας. Γιάσονα προκάλεσε τώρα εδώ πέρα διπλωματικό επεισόδιο. Αύριο στέλνω απευθείας μήνυμα στην πρεσβεία της Ονδούρα Λαβέλια στην Ελλάδα. Έχουν πρεσβεία στην Ελλάδα. Ούτε ώστε να διεκδικήσουμε κι εμείς κάποια θέση εδώ στην εξουσία. Κυβερνάει ο Πάπας. Με ρουμανική σημαία κυβερνάει ο Γάλλο. Εμεί γιατί να μην κυβερνήσουμε, Την εκτελεστική εξουσία να μα δώσουν κάποιο δήμο, κάποια πόλη. Εγκρίθηκε με δημοψήφισμα. Τελευταίο σύνταγμα τη χώρα. Οκ. Ανέλαβε καθήκοντα. Καλείται σύνδικο. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσε και όσοι είναι ηλικίε 18 και άνω. Δεν θα μου κάνει καθόλου έκπληξη στην Ανδώρα να έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο οι άντρε. Άμυνα η Ισπανία και η Γαλλία έχουν την ευθύνη για την άμυνα τη Ανδόρα. Πω, αυτά είναι ρε φίλε. Να έχουν άλλη την ευθύνη για σένα. Να, να σε αμήνονται. Μουσική, αθλητισμό, διεθνείς σχέσει. Η Ανδόρα υπάρχουν πολλέ πρεσβείε και προξενία. Ε, κατάρα. Εμεί δεν έχουμε. Ατυχία, μάγκε. Δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε τα χωράφια του παππού μα στην Ανδόρα. Μάλιστα, ώστε αυτό είναι η Ανδόρα. Οκ. Okay. Και συγγνώμη τώρα, ρωτάμε αυτού με τη ρουμανική σημαία για ποιο λόγο, α πούμε, πώ διδάσκουν την ιστορία. Κάταρχα, τι ιστορία είναι να διδάξουν ρε ρεφίλοι αυτοί, που το meme. Κάτσε, ρε φίλε, επειδή μα τρελάνε. Το μιμίδιο ποιο ήταν, ότι πώ η έμφαση δίνεται στη διδασκαλία των εθνικών γεγονότων. Πού είναι η Ανδώρα, η, η Ανδώρα έχει 50%. Ποια είναι τα εθνικά γεγονότα που δίνεται έμφαση, α πούμε, στην ιστορία τη Ανδώρα. Πού είναι η εθνοκεντρικότητα τη ιστορία που είχαμε διδάξει, που είχαμε δει, πού είναι, κάτσε. Ιστορία των φίλων. Ευελιξία μαθήματος, Εθνοκεντρικό αφήγημα. Ε, α, α, η Ανδόρα έχει μη. Οκ. Okay. Παρουσιάζουν τα χέρια τη ιστορία εθνοκεντρικό αφήγημα. 75% όχι. Πολύ, περί... Πολύ περίεργη χώρα, ρε φίλε. Πολύ περίεργη χώρα. Δεν Δε καταλαβαίνω τη φάση. Οκ. Okay. Μάθαμε και κάτι καινούριο. Αυτό το αφήνω στο live, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ εξαιρετικό. Λοιπόν, ελπίζω να γελάσατε πάρα πολύ εγώ, εγώ καταχάρηκα πραγματικά, γιατί ήμουν λίγο κουρασμένο σήμερα, αλλά πάντοτε στις εκπομπές καταφέρνετε και με κάνετε τέλος πάντων να έχω ωραία διάθεση. Αρεσκείς για την Ανδώρα, free Ανδώρα hashtag ακριβώς, hashtag από κάτω. Ανδώρα μόνο τον Αγιατολάχ δεν έκλεψαν... Στην Ανδόρα κυβερνάνε αναεπετηρίδε, ξέρω εγώ, αλλάζουν και θρησκεία αναεξάμεινο, μη μαλώσουνε, ωραία. Τέλος πάντων, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ε, τι το κλείσα αυτό για να κάνουμε λίγο promotion εδώ πέρα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακολουθείτε την πρακτική σκέψη στο Twitter, τώρα έχουμε και Twitter, εκεί πέρα ανεβαίνουν ε, είτε τα σκίτσα τα οποία ε, έχουν σχέση πω, με κάποιο ιστορικό γεγονό το οποίο έγινε σαν σήμερα, ανεβαίνουν τα νέα βίντεο, ανεβαίνουν οι αναρτήσεις και τα λοιπά τα οποία έχουν σχέση με αυτά τα οποία κάνουμε στην πρακτική σκέψη. Ακολουθείτε την πρακτική σκέψη φυσικά και στο Instagram, όπου εκεί πέρα επίσης ανεβαίνει επιπλέον υλικό. Ε, πηγαίνει το μουστάκι μου ταξίδια, σας ανεβάζει φωτογραφίες να μαθαίνουμε ιδιαίτερα καινούρια πράγματα. Ή ξέρω εγώ προτάσεις βιβλίων τις οποίες κάνουμε επίσης, ούτως ώστε να βλέπετε ποια είναι η βιβλιογραφία της πρακτικής σκέψης από πρώτο χέρι. Και από εκεί και έπειτα, κάτι τελευταίο, ανεβάζουνε, ανεβάζουμε προφανώς σε όλες τις εκπομπές της Πέμπτης και στο Spotify που λέμε εμείς, στο Spotify, ωραία. Ε, όπου εκεί πέρα όσοι είστε λάτρεις στον podcast μπορείτε να ακολουθήσετε την πρακτική σκέψη αντίστοιχα, ούτω ώστε να μπείτε και να ακούτε τα podcast και πέραν του YouTube. Αυτά από μένα, κάθε πέμπτη εκπομπή, αν έχετε κάποιο άρθρο το οποίο έτσι ενδιαφέρεστε να το αναλύσουμε στείλτε το στο DM στο Instagram μου που το πλήστον απαντάω εγώ και οι συνεργάτες μου ε, κάθε Πέμπτη εκπομπής στις 10 η ώρα ήσασταν πάρα πολύ ωραίο κοινό hashtag μουστακισμός ε, τα λέμε την επόμενη Πέμπτη ελπίζω να μάθατε καινούρια πράγματα σήμερα μ' άρεσε πάρα πολύ η συζήτηση αυτά λοιπόν να μορφώνεστε να γυμνάζεστε και να αγαπάτε την πατρίδα αυτά από την πρακτική σκέψη καληνύχτα τσάω